Ξεκινάει λοιπόν η πρώτη συνεδρίαση του 2016, δημόσια ανοιχτή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 18 Ιανουαρίου, μέρα Δευτέρα. Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να πάρει παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος, παρόν. Ο κύριος Βασάκης, παρόν. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, παρόν. Κυρία Κάραγιαν, παρούσα. Ο κύριος Βαδάσης, παρόν. Κυρία Μπρεμιώτη, απούσα. Ο κύριος Μιχαήλ, παρόν. Ο κύριος Ψαλίδας, παρόν. Ο κύριος Μιχαλόπουλος, παρόν. Ο κύριος Βάσης, παρόν. Η κυρία Τσιριγότη, απούσα. Ο κύριος... Παρούσα. Α, δεν σας είδα, συγγνώμη. Παρούσα. Δεν σας είδα καν. Ο κύριος Ανδριόπουλος, παρόν. Ο κύριος Ζιγούρης, απόν. Ο κύριος Δήμας, παρόν. Ο κύριος Καγιώργης, απόν. Ο κύριος Χατσιστεφάνου, παρόν. Ο κύριος Κασιδόκος Παντελής, παρόν. Ο κύριος Φέτσας, παρόν. Ο κύριος Αγαλιώτης, παρόν. Ο κύριος Πανάς, απόν. Η κυρία Σίνα, παρούσα. Ο κύριος Κοντονής, παρόν. Ο κύριος Αργυρουδάκης, παρόν. Ο κύριος Δρόσος, απόν. Ο κύριος Κασιδόκος Νικόλαος, παρόν. Ο κύριος Μπελετσιώτης, παρόν. Ο κύριος Δαβάκης, παρόν. Ο κύριος Ματόπουλος, παρόν. Ο κύριος Ντόγκας, παρόν. Ο κύριος Πασακυριάκος, απόν. Ο κύριος Βαλάτας, παρόν. Ο κύριος Κιούκης, παρόν. Παρούση και της Προέδρου κυρίας Λιδίας Αγγυροπούλου. Παρόντος και του Δημάρχου κύριο Κωνσταντέλου. Και επίσης είναι και η πρόεδρος του τοπικού Βούλας, κυρία Κουρετζή, και η του Βουλιαγμένης, η κυρία Λεντή. Ναι. Ναι, απουσιάζει ο κύριος Πανάς, γιατί για αρκετούς μήνες έχει τη μητέρα του αδιάθετη και είναι και στην εντατική. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σίνα. Επίσης, με έχει ειδοποιήσει η κυρία Μπραϊμιώτη ότι θα καθυστερήσει. Ο κύριος Ζιγούρης και ο κύριος Πασακυριάκος έχουν κάποια προσωπική εργασία, θα, αν προλάβουν θα έρθουν. Οπότε είναι δικαιολογημένοι. Προχωράμε τώρα στα... Προημερησίες και έχουμε κάποια ανάγνωση, δεν έχουμε. Λοιπόν, συγγνώμη. Προχωράμε στις ερωτήσεις, στο στάδιο των ερωτήσεων και περιωτήσεων. Ποιοι θέλουν τον λόγο? Ο κύριος... Ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Ματόπουλος, ο κύριος Δόγκας και ο κύριος Κοντονής. Ο κύριος Βαλάτας. Δεν σας είδα, κύριε Βαλάτα. Ο κύριος Βαλάτας, ο κύριος Κοντονής, η κυρία Κάραγιαν. Παρακαλώ, ξεκινά ο κύριος, Δαβάκης. Μην το κουνάτε. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Να είναι επικοδομητική για το Συμβούλιο και για το Δήμο μας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Την δεύτερη θα την αναπτύξει και ο κύριος Βαλάτας. Η πρώτη είναι με το παγοδρόμιο, κύριε Δήμαρχε, επειδή έγινε η μίσθωση όπως έγινε και είχαμε και αναβολές και έγινε απευθείας ανάθεση. Είναι η λήξη του, είναι 20 Ιανουαρίου, μέχρι 20 Ιανουαρίου είναι... Ο χώρος εκεί μισθωμένος και το μίσθωμα δεν θυμάμαι πόσο ήταν και πώς ήταν η εγγύηση που κατέβαλε ο μισθωτής. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο είναι με τον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα ότι έγινε αρνητική έκθεση, δεν υπήρξαν ευρήματα. Θέλουμε μία ενημέρωση στο τι ήρθαν και για ποιο λόγο έψαχναν αυτό. Δεν το αναπτύξει ο κύριος Βαλάτας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δαβάκη. Ο κύριος Ματόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους και από μένα. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας με υγεία και επίτευξη των στόχων του. Δύο τα θέματα. Ένα το οποίο είναι βασικό, το είχαμε πει και πριν από
μερικές συνεδριάσεις. Η στέγαση των αστέγων λόγω του επερχόμενου ψύχους, καλό είναι να ελεγχθεί η δομή τους αν είναι πλήρης και η ετοιμότητά τους αν είναι επαρκής για να δεχτούν τα αιτήματα των ανθρώπων που θα χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουν. Ένα δεύτερο είναι λόγω της επικείμενης συνέχισης του διαγωνισμού, μάλλον της εκποίησης του Αστέρα Βουλιαγμένης και όλης της Χερσονήσου. Καλό είναι να γίνει μια συζήτηση ενημέρωσης και θα προτείνω να την κάνουμε προημερήσιας αφού ψηφιστεί από το Σώμα και να επικαιροποιήσουμε την απόφαση του 380 του 2013 όσον αφορά την απόφασή μας για το σχέδιο και την γνωμοδότησή μας για το σχέδιο αξιοποίησης εκποίησης της έκτασης με τα νέα δεδομένα βέβαια που θέτει η απόφαση του ΣΤΕ του 2015 καθώς και το τελευταίο δελτίο τύπου έβγαλε ο Σύλλογος Αρχαιολόγων επισημένοντας την επικινδυνότητα όσον αφορά την προσβασιμότητα και την τήρηση της αρχαιολογικής νομοθεσίας για το αρχαιολογικό κομμάτι. Κρίνεται επιβεβλημένο γιατί από δελτία τύπου που κυκλοφορούν από διάφορες παρατάξεις βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εφησυχασμός, μια προσπάθεια αποστοχοποίησης του θέματος, φέροντας το θέμα ότι πρόκειται για μια εκπίπηση λίγων ετών, ενώ στην ουσία πρόκειται για μια οριστική απώλεια ενός δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, ενός αρχαιολογικού και δασόδους με την παραλία του και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά για την τοπική κοινότητα. Θα προτιμούσαμε λοιπόν να πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησης της απόφασης του 2013, η οποία θα διασφαλίζει τα δημοτικά δικαιώματα επί της Χερσονήσου και θα θέτει κάποια όρια ασφάλειας τα οποία θα κοινοποιηθούν προς τις αρχές για να τα συλλάβουν και αυτοί οι υπόψεις τους για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς ένα λόγο σε ένα χώρο το οποίο είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ματόπουλο. Ο κύριος Δόντας έχει το λόγο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Φώτιση στους μικρότερους, υγεία στους μεγαλύτερους. Δύο θέματα θέλω να αναφέρω κι εγώ. Στο πρώτο συμφωνώ με τον κύριο Ματόπουλο και θα ψηφίσω θετικά να συζητηθεί το θέμα του Αστέρα. Ο λόγος είναι ότι εγώ προσωπικά σας είχα ρωτήσει πριν από ένα χρόνο το τι ξέρετε και το τι γίνεται. Είχατε πει ότι ξέρετε, καλό είναι να μας πείτε και εμάς. Αντίστοιχα, όπως και με την Ιδρούσα που είχα ρωτήσει και δεν μας είπατε κάτι, σε κάποια στιγμή είπατε ότι ξέρατε τα σχέδια με τις πλωτές εξέδρες. Πρέπει να μάθει ο κόσμος, πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Αλλιώς είναι δικαίωμα της κάθε παράταξης να λέει ό,τι θέλει. Βάσει λοιπόν του άρθρου 3 και της παραγράφου 3β του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητάμε να περάσει προημερησίας και θέλουμε να ψηφίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλοι για το αν θέλουμε να συζητηθεί. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Μετά θα δούμε μετά τη συζήτηση. Να υπάρχει ένα who is who, γιατί και η ερώτησή μου τότε ήταν μετά από κάποια δημοσιεύματα για τον Αστέρα, αν θυμάστε, δεν ήταν επί προσωπικού. Κάποιοι είχαν πει από τους Δημοτικούς Συμβούλους ότι είναι υπέρ της αξιοποίησης με τον τρόπο αυτόν που έκοψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αξιοποίηση και είχα ρωτήσει εσάς προσωπικά την άποψή σας. Είχατε πει και εσείς ότι είστε υπέρ της άποψης, για να σας θυμίσω, και ότι χάνουμε που δεν έγινε αυτό που έγινε τότε και μακάρι να ξαναγίνει που μάλλον το φαντάζεστε απίθανο. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια και πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία θα θέλανε τον κάθε αρχαιολογικό μας χώρο. Και για να προειδεάσω λίγο και τη συζήτηση, το ΕΣΧΑΔΑ κανονικά πρέπει, αν δεν καταργηθεί τελείως, να βγει εκτός των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, εκτός των αρχαιολογικών χώρων. Δεν γίνεται το επόμενο να είναι το Σούνιο, ας πούμε, που έχουν 500 στρέμματα εκεί, το επόμενο να είναι. Το επόμενο να είναι ο ναός της Αμφέας και οποιοδήποτε αρχαιολογικός χώρος που το κράτος τον έχει απαλωτριώσει με λεφτά δημόσια να μπορούν να τον δίνουν. Το δεύτερο θέμα είναι, είδαμε στο Διάβγεια ότι επιλέξατε τον κύριο Ζαχαράτο, τον πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών. Είδαμε λοιπόν ότι επιλέξατε τον κύριο Ζαχαράτο, κύριε Κωνσταντέλο, για να κάνει τον διακανονισμό με τα δάνεια του Δήμου, με τις δόσεις, κάτι τέτοιο, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ για να συζητήσουμε για πρώτη φορά και νομίζω ότι έχει σχέση και με το θέμα του Αστέρα και της αποσιώπησης που είπε ο κύριος Ματόπουλος και θα κλείσω κιόλας ότι η απουσία του κυρίου Πανά. Σίγουρα καταλαβαίνω γιατί όλοι έχουμε μητέρες και πατέρες ότι μπορεί να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά σε θέματα όπως η Ιδρούσα, σε θέματα όπως ο Αστέρας, σε θέματα τέτοια, μια παράσταση έστω και για 5 λεπτά σαν αρχηγός της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να κάνει για να συζητήσουμε. Μπορείτε να πείτε. Οπότε
Οπότε το ότι έρχεται τώρα να συνεργαστεί ο Δήμος που ήταν αντίθετος στον οποιοδήποτε προγραμματισμό, προϋπολογισμό του κυρίου Ζαχαράτου, εσείς σαν παράταξη τα 4 προηγούμενα χρόνια και να τον προσλάβετε για να κάνει τον διακανονισμό, δείχνει ότι δεν είναι ίσως τυχαίο το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, εκτός από εμάς. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γελάτε, γελάτε, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Τη δημοτική αρχή την κάνει αντιπολίτευση, αν είναι πετυχημένη. Γι' αυτό μην γελάτε, σας παρακαλώ, γιατί θα πάει προσωπικού. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς έγινε αυτή η επιλογή, αν ήταν μέσα από διαγωνισμό ή αν ήταν κατευθείαν. Αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Δόγκα. Το λόγο έχει η κυρία Κάραγιαν. Εγώ είμαι το ίδιο. Ναι. Παρακαλώ, μανίκη. Άμα το πατήστε. Όχι. Έχει μιλήσει ο. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία σε εσάς και στις οικογένειες και καλή δύναμη σε όσους είμαστε εδώ για να παλέψουμε την καινούργια χρονιά, το 2016, που εγώ σαν αισιόδοξο άτομο εύχομαι και πιστεύω ότι θα είναι καλή. Δεν είναι ερώτηση, είναι μια τοποθέτηση, μια απάντηση και έχει μέσα πολλές ερωτήσεις. Θα αναφερθώ λοιπόν σε ένα σχόλιο, παύλα κριτική, του κυρίου Δόγκα, τον οποίο κύριο Δημοσθένη Δόγκα, εγώ προσωπικά σαν Ανά Καραγιάν, εκτιμώ, έχω σεβαστεί και μάλιστα μπράβο και για τη μικρή του ηλικία, πάντα του το λέω, είμαι παρούσα στις εκδηλώσεις του, στις κοπές πίτας του, έχω ακούσει με προσοχή ό,τι έχει πει, έχω ευχαριστήσει πάντα και δημοσίως για οτιδήποτε μας έχει προσφέρει στην κοινωνική υπηρεσία, αλλά όμως κάποια πράγματα όταν φτάνουν σε οριακά σημεία πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Αναφέρομαι λοιπόν σε ένα άρθρο του Νότια Report που ήταν για την καινούργια χρονιά και είχε τίτλο «Η Βάρη Βούλα βουλιαγμένη υποδέχτηκε το νέο χρόνο με σκουπίδια». Έχει γράψει από κάτω ένα σχόλιο κριτική ο κύριος Δόγκας. Σας το διαβάζω γιατί μπορεί να μην το έχετε δει. Δημοσθένης Δόγκας, University of Greenwich, γράφει. Αφού η Δημοτική Αρχή ασχολείται με το αν θα πέσει κανένα κόκαλο από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης του Αστέρα... Α, είσαστε λίγο ευαίσθητος εσείς στα αυτιά, εντάξει. Αφού λοιπόν η Δημοτική Αρχή ασχολείται με το αν θα πέσει κανένα κόκαλο από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης του Αστέρα στα σκουπίδια, θα ψάχνει. Άσε που θα πούν ότι το κάνουν για να βοηθήσουν τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, εντός εισαγωγικών, ψάχνοντας τους σκάδους και όχι να στιγματιστούν πηγαίνοντας στην κοινωνική υπηρεσία. Τελεία, τελεία. Ξέρεις, σαν το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου μας, μαγαζάκι τους, θαυμαστικό. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μας τα λέει ο κύριος Δόγκας και εμείς αγρόν αγοράζουμε. Εδώ είναι τα κείμενα, δεν αμφισβητείτε τίποτα, είναι τυπωμένα. Εγώ προσπάθησα να κατανοήσω αυτό το κείμενο, αλλά για να σας πω δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Μου θύμισε ένα ποίημα του ποιητή Φανφάρα, ο σκοταδόψυχος που ψάχνει στο τέλος να βρεις τι θέλει να πει ο ποιητής. Και εξηγούμε. Ξεκινάει από κάτι σκουπίδια σε ένα δρόμο της Βούλας, σε ένα γκάδο, 5 σακούλες από χριστουγεννιάτικα δώρα. Φτάνουμε στην πώληση του Αστέρα, στα κοκαλάκια που περιμένουμε εμείς η διοίκηση να πέσουν από τον Αστέρα για να τα φάμε, στα σκουπίδια που επί τούτου ο Δήμος εμείς αφήνουμε μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες για να πηγαίνουν οι ωφελούμενοι της κοινωνικής υπηρεσίας και να τα φάνε και να μην στιγματίζονται μπαίνοντας μέσα στην κοινωνική υπηρεσία. Φτάνουμε στο κοινωνικό φροντιστήριο. Όλα αυτά είναι μαγαζάκια μας, μας τα λέει ο αξιότιμος κύριος Δόγκας, που τον εκτιμώ, το ξαναλέω και πάλι, και εμείς αγρόν αγοράζουμε. Πού είδατε κύριε Δόγκα ωφελούμενους του Δήμου Βάρης Βούλας βουλιαγμένης να τρέφονται μέσα από τα σκουπίδια? Μήπως το είδατε σε κανένα όνειρο στη Βιέννη που ήσασταν για τις γιορτές και πολύ καλά κάνατε? Εκεί που πήγατε στο VIP Μπαρμπέρι για να ξυρίσετε το γέννη σας. Αυτά τα βάλατε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και καλά κάνατε. Εκεί τα ενημερώθηκα κι εγώ και χάρηκα για σας. Αλλά καλά κάνατε και πήγατε. Όμως σας παρακαλώ με διακόπτετε, δεν έχω μιλήσει ένα χρόνο. Και πήγατε, αλλά γυρνώντας γράψατε αυτό το λίβελο, αυτό το ακατανόητο, φτηνό, λαϊκίστικο, παλιωμοδίτικο κείμενο, δήθεν εν είδη κριτικής. Σας πληροφορώ λοιπόν κύριε Δόγκα, μη μιλάτε όταν μιλάω, ότι την ώρα που εσείς ξυριζόσασταν στο Μπαρμπέρι, εδώ και στην οδό Ζεφύρου 2,
το προσωπικό της κοινωνικής υπηρεσίας, γιατί μπορεί με αυτά που γράψατε να είχατε στόχο να δώσετε την τιμή, δεν ξέρω, του Δημάρχου ή τη δική μου ή οποιοδήποτε, αλλά προσβάλλετε μια ολόκληρη κοινωνική υπηρεσία που όσοι έχουν τουλάχιστον ανοίξει την πόρτα και έχουν πει το ξέρουνε. Φτιάχνανε λοιπόν εκείνη τη νύχτα μέχρι τις 12 τα πακέτα και τις δωρεπιταγές που μας μοίρασαν οι πολίτες και ναι, αξιοπρεπώς και ναι, διακριτικά διανεμήθησαν την άλλη μέρα στους δικαιούχους χωρίς φανφάρες, χωρίς δημάρχους, χωρίς αντιδημάρχους και όλα τα παρενθερή. Δεν σας αρέσει, μου φαίνεται, η λέξη διακριτικά που λέμε, κύριε Δόγκα, εμείς, γιατί προσπαθείτε να μας ηρωνευτείτε λέγοντας εντός εισαγωγικών να μην στιγματίζονται πηγαίνοντας στην κοινωνική υπηρεσία. Δεν μπορείτε να μας ηρωνευτείτε, δεν είστε σε θέση να μας ηρωνευτείτε. Θέλετε μία προβολή και καλά κάνετε, είναι ο τρόπος του καθενός. Αυτό φαίνεται σε όλες σας τις κινήσεις. Βλέπω ότι παρισφρείετε σε πολλές εκδηλώσεις του Δήμου, της κοινωνικής, και εσείς προσφέρετε κάτι από την πλευρά σας και θέλετε μία αναγνώριση και ένα ευχαριστώ. Και αυτό πάντα το κάνουμε και κανείς δεν έχει πρόβλημα. Τι θέλετε λοιπόν, αφού ηρωνεύεστε το διακριτικά, μήπως θέλετε να σας φωνάξουμε, γιατί και εσείς μας φέρετε κάποια ρύζια, ζάχαρες κτλ. Μήπως θέλετε να σας καλέσουμε και να τα παραδώσετε κτλ. Εμείς, κύριε Δόγκα, συνεχίζουμε να κάνουμε διακριτικά το έργο της κοινωνικής υπηρεσίας και να σας αναφέρω εδώ για να καταλάβετε και την ευαισθησία και τη συμπαράσταση που έχουμε και από τον Δήμαρχο και από τον ΑΠΑ, από όλους. Φέτος μας παραχώρησαν το χώρο πίσω από την πνευματική εστία, τα πρώην γραφεία, για να γίνει εκεί το μοίρασμα του πακέτου στους ενδεοί συμπολίτες μας, κύριε Δόγκα, γιατί μπαίνοντας μέσα στην κοινωνική υπηρεσία υποχρεωτικά συναντούσαν 20 εργαζόμενους και άλλους 20-30 πολίτες που είχαν έρθει για άλλα θέματα, τόσο διακριτικά. Και ευτυχώς που δεν κρεμαστήκαμε και μόνο στη δική σας τη στήριξη, γιατί μας τα ψάλετε τώρα. Δίπλα μας όπως πάντα είναι η οικογένεια Μαρτίνου, είναι η παιδική σταθμή, Ονειρούπολη, Peter Pan, Playland, νηπιαγωγεία της Βάρης, δημόσια, δημοτικά, γυμνάσιο Βούλας, οι ομάδες μας Θέτης, Άρης Βούλας, εξοραϊστικό σύλλογο Μάρκιζα και τόσοι άλλοι όπως και εσείς που μας εμπιστεύονται και μας στηρίζουν. Και αυτούς και μόνο ευχαριστούμε δημόσια, όπως και εσάς. Και προσωπικά με επιστολές και με δελτίο τύπου που θα βγει. Πού ήσασταν, κύριε Δόγκα, όταν τόσους μήνες οι εργαζόμενοι της κοινωνικής υπηρεσίας, όταν μας έστελνε η περιφέρεια τόνους, τα φρούτα, σας παρακαλώ, κύριε Δόγκα, μία φορά δικαιούμαι να σας απαντήσω και θα είναι και η τελευταία. Πού ήσασταν λοιπόν όταν... Ναι, κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω ξανακαταχραστεί το χρόνο σας. Όταν λοιπόν ερχόταν τα φορτηγά, δίπλα είναι το σπίτι σας, δεν ήρθατε να δείτε τους τόνους, γιαρμάδες, ροδάκινα, μανταρίνια, πορτοκάλια που κουβαλούσε η κοινωνική υπηρεσία για να τα προσφέρουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν ούτε 10 ευρώ να πάνε για να πάρουν ένα μανταρίνι και ένα φρούτο. Δίπλα μένετε. Δεν έχετε δει άλλες δράσεις, κύριε Δόγκα, από την κοινωνική υπηρεσία? Δεν έχετε δει πόσοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στους ξενώνες και έχουν ένα σπίτι και μένουνε? Δεν έχετε δει την οικονομική στήριξη των ευπαθών ομάδων, τα αναπηρικά αμαξίδια που η πόλη μας πρωτοστατεί και μοιράζουμε συνέχεια σε ενδεοί άτομα αμαία που ο κόσμος μας στηρίζει και μας φέρνει τα καπάκια? Το κοινωνικό ιατρείο, το φαρμακείο, αυτή τη βοήθεια που έχουμε από γιατρούς της πόλης μας, εθελοντές, που όχι μόνο έρχονται στα ΚΑΠΗ και στις υπηρεσίες, αλλά και στα ιατρεία τους μέσα, μας υποστηρίζουν και εξετάζουν ανθρώπους που δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Τα φάρμακα που φύγανε προχθές στο Καστελόριζο, ομιλίες, ημερίδες με καταξιωμένους επιστήμονες και γιατρούς. Όπως τώρα στην Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου θα έχουμε στο πάνελ τους καλύτερους ομιλητές, εγκεκριμένους γιατρούς καθηγητές, ογκολόγους από τον Άγιο Σάββα, και θα έχουμε μετά 2 μέρες την κινητή μονάδα για να εξετάσει δωρεάν όλες τις γυναίκες. Κύριε Δόγκα, εμείς έτσι φροντίζουμε τους δημότες. Έτσι τους φροντίζουμε γιατί τους σεβόμαστε. Δεν τους καλούμε σε ημερίδες όπως γίνονται με τις ΜΚΙΟ και να βάζουμε πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες να ομιλούν για τον καρκίνο του μαστού. Εσείς συνεργάζεστε πολύ καλά και σε εκδηλώσεις σας με ΜΚΙΟ. Αυτές δεν είναι μαγαζάκια. Εσείς βλέπετε όμως μαγαζάκι. Εσείς, σας παρακαλώ, Κυρία Κάραγιαν. Σας παρακαλώ, τελειώνω, κυρία Λιδία, σας παρακαλώ. Εσείς λοιπόν εκεί δεν τα βρήκατε μαγαζάκια. Το δικό μας στην κοινωνική υπηρεσία που είναι διάφανη και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να ελέγξει, τη βρήκατε μαγαζάκι. Να σας θυμίσω και πέρυσι με ΜΚΙΟ, δεν θα το έλεγα, αλλά επειδή φωνάζετε που θα κάνατε την εκδήλωση, ξέρετε,
που θέλετε να μοιράσετε τα κουπόνια και τα παζάρια με τα πράγματα που πουλήσατε. Και τέλος, κύριε Δόγκα, και τέλος για το κοινωνικό φροντιστήριο που το λέτε μαγαζάκι. Γιατί έχετε ρωτήσει πολλές φορές και σας έχουμε απαντήσει. Το κάναμε για να μην στιγματιστούν, τα παιδιά. Να σας πω, δεν σας παρεξηγώ, γιατί δεν έχετε καταλάβει τι είναι να ιδρώσει ένας πατέρας και να μην έχει 100 ευρώ να δώσει στο παιδί του για να πάει φροντιστήριο και να βρίσκονται οι φροντιστηριούχοι της πόλης μας που έχουν και οικονομικό πρόβλημα και να το προσφέρουν δωρεάν ώστε να πάνε τα παιδιά και να κάνουν δωρεάν και αξιοπρεπώς το μάθημά τους. Όλα αυτά σας φαίνονται εσάς ότι είναι μαγαζάκι, κύριε Δόγκα. Δεν πρόκειται να επανέλθω, τα είπα και τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καραγιάννη. Επί προσωπικού, λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει τώρα θέμα προσωπικού εδώ. Κύριε Δόγκα. Ναι, τι υπάρχει, κυρία Σίνα μου. Κυρία Καραγιάννη. Τι υπάρχει, κυρία Σίνα μου. Ότι κάνατε ο Κυρία Καραγιάννη. Λοιπόν, επειδή δεν αναφέρεται. Από εδώ και πέρα και οι εκδρομές και όλα. Κυρία Κάραγιαν και κυρία Σίνα, αναφέρθηκε το όνομά σας. Όταν έρθει η ώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε. Κυρία Κάραγιαν, και τα πούλμα με 50 ευρώ και τα χρεώνουμε 200. Αφήστε το. Κυρία, μισό λεπτό. Κυρία Σίνα, ένα λεπτό. Βεβαίως, μισό λεπτό. Κυρία Κάραγιαν, σταματήστε. Κυρία Σίνα, μισό λεπτό. Αν θέλετε, λίγο σταμάτα. Κυρία Σίνα, αναφέρθηκε το όνομά σας. Δεν υπάρχει επιπροσωπικού, λοιπόν. Δεν υπάρχει προσωπικό επιπροσωπικού. Για τον κύριο Δόγκα, βεβαίως, υπάρχει προσωπικό. Δεν αναφέρθηκε. Είπα στο σε κατάλαβα. Είπε. Όταν είπε για την κόρη μου, βεβαίως θα απαντήσω. Δεν αναφέρθηκε η κόρη σας. Θα το πω πολύ η κόρη φορά. Λοιπόν, ωραία, επί προσωπικού θα πούμε μετά. Μισό λεπτό, τώρα προχωράμε στις υπόλοιπες που έχουν να μιλήσουν. Ο κύριος, μετά, μόλις τελειώσουμε. Ποιο προσωπικό, Μαρία. Επί της διαδικασίας είναι επί τόπου. Το προσωπικό, κυρία Σίνα. Προχωράμε, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κοντονής. Κύριε Κοντονή. Μετά θα προσωπικό, θα τελειώσουμε όλες τις συζητήσεις. Κύριε Κοντονή, έχετε το λόγο. Ναι, μετά, γιατί θα υπάρξει και άλλο προσωπικό. Είμαι σίγουρη. Προχωράμε. Κύριε Κοντονή, συνεχίστε. Μετά μου λες δεν υπάρχουν μεθοδεύσεις και μαγειρέματα. Μην ανησυχείς. Θα σας δώσω το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο. Ναι. Ο κύριος Κοντονής. Σας το έχω δώσει. Α. Μα δεν είναι κάτι προσωπικό. Έχω δώσει. Περίμενα κάποιος να μιλήσω, αλλά το προσωπικό προηγείται μου. Δεν υπάρχει. Τώρα θα μιλήσετε. Θέλω να μιλήσετε εσείς. Θέλω να μιλήσετε εσείς. Δεν το χαλάνε εμείς. Άλλοι το χαλάτε. Μην το χαλάτε. Θέλω να μιλήσετε εσείς. Υπάρχει λόγος. Τι θέλω. Υπάρχει ένας κανονισμός. Ο κανονισμός είναι. Έχει δικαίωμα προσωπικό να πάρει το λόγο. Αυτό. Τελείωσε. Ο πρόεδρος κάνει τον κανονισμό. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Επί προσωπικού απαντάω. Και δεν θα απαντήσω επί προσωπικού. Όχι, μόνο επί προσωπικού. Όχι, θα απαντήσω επί προσωπικού. Έχετε και ένα λεπτό. Αλλά όχι σε τέτοιο τόνο. Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται. Α, σε τέτοιο τόνο, όχι. Όχι σε τέτοιο τόνο. Έχετε ένα λεπτό να μας εξηγήσετε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινωνική υπηρεσία, την κυρία Κάραγιαν, για όλη τη δουλειά που κάνει και το ξέρω. Έχετε πάρει από την αρχή λάθος το παράδειγμα. Μπορεί να ακούστε και πικρόχολο, αλλά πήγαινε στο κοινωνικό φροντιστήριο που είπατε όντως με τα λόγια σας και αυτά χρησιμοποίησα στο μήνυμα για να το καταλάβετε και να έχω άλλο θέτο θα μου το πείτε. Έτσι, ή οποιοδήποτε μου το πει. Λοιπόν, καθίστε. Σε παρακαλώ. Σας άκουσα 10 λεπτά. Σας παρακαλώ. Κυρία λοιπόν, παραλύνησα. Σας παρακαλώ, αφήστε. Λοιπόν, ήτανε ένα black humor όπου παραλύλησα την κοινωνική υπηρεσία με την απάντηση που είχατε δώσει για το κοινωνικό φροντιστήριο που το θεωρώ και θα συνεχίσω να το θεωρώ πως το κάνετε μαγαζάκι. Τα κοινωνικά φροντιστήρια είναι ανοιχτά στον κόσμο σε όλους τους Δήμους. Είμαστε ο μόνος Δήμος που το έχει αφού παίρνει τηλέφωνο και του λέτε εσείς σε ποιο φροντιστήριο να πάει. Έτσι χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη σας για να το αναγάγω. Θα υπάρξει και άλλο θέμα, αυτό ξέρω.
ότι θα γίνει έτσι. Δεν είναι. Μα τι για το κοινωνικό φροντιστήριο, το είχα πει και πέρυσι. Εντάξει, τώρα τι. Επειδή το είπατε πέρυσι, σημαίνει ότι ισχύει. Σα το αποδείξαμε πέρυσι να λάθο, το ξαναλέτε. Σα παρακαλώ. Όταν δεν υπάρχει ένα μέρο που να πηγαίνουν τα παιδιά κοινωνικό φροντιστήριο ανοιχτό και πηγαίνουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια με την αιτιολογία. Επιπροσωπικό πάντα. Με την αιτιολογία. Τι δεν είναι απάντηση αυτή επιπροσωπικού. Προσωπικού δεν είναι. Είναι δύο πράγματα μες στο μήνυμα. Απαντάω για το μήνυμα. Αν δεν απαντήσω σε αυτό το πράγμα που έγραψα, δεν μπορώ να απαντήσω. Τι θέλετε. Είπα, ευχαριστώ την κοινωνική υπηρεσία. Είμαι απέναντι και το βλέπω. Δεν είχα κανένα λόγο να πω για την κοινωνική υπηρεσία τίποτα. Απλά είπα, τα σκουπίδια που είναι στους κάδους ίσως να είναι στην πολιτική του να μην στιγματίζεται ο κόσμος όπως τα κοινωνικά φροντιστήρια. Γι' αυτό έχω πρόβλημα. Με την κοινωνική υπηρεσία δεν έχω. Δεν έχετε καταλάβει τη λειτουργία του. Δεν έχω καταλάβει και δεν πρόκειται να την καταλάβω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Η κυρία Σίνα ζήτησε το λόγο επί προσωπικού. Όμως, κυρία Σίνα, εγώ σας το ξεκαθαρίζω. Δεν αναφέρθηκε το όνομά σας για να μπορείτε να πάρετε το λόγο επί προσωπικού. Εγώ άκουσα από το ειδή φοιτήτρια. Δεν άκουσα εγώ. Ωραία, κυρία Σίνα, πάρτε το λόγο λοιπόν. Εφόσον αναφέρθηκε στην κόρη σας, πρέπει οφείλω να σας δώσω το λόγο. Νανά, συγγνώμη, πραγματικά. Κυρία Σίνα, ένα λεπτό θα σας δώσω. Εγώ πραγματικά προσπαθώ ό,τι είναι για το καλό του Δήμου, κάθομαι, δεν κοιτάω να δημιουργήσω φασαρίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, παραπονιά. Ναι, πάω στο προσωπικό. Όταν κάποιος λέει η κόρη σας, εδώ πέρα, από όλους τους συμβούλους είναι σε 2-3 συλλόγια ο καθένας. Όταν εσείς κάνετε ομιλίες, εμείς δεν καθόμαστε να λέμε το έκανε ο φίλος σου, ο σύμβουλος, ο τοπικός σύμβουλος. Λέμε μπράβο σε μια προσπάθεια. Είδα πως η κοινωνική υπηρεσία αυτή την ημέρα, όχι εγώ, το παιδί μου ή όποιο παιδί, αλλά δεν το έκανε το παιδί μου. Το παιδί μου απλά βοήθησε, οργάνωσε. Ο κύριος ομιλητής ήταν άλλος γυναικολόγος, μαστολόγος, από καθηγητής πανεπιστημίου και βεβαίως η κόρη μου ήταν μία από τις 3 φοιτήτριες που βοηθήσανε να γίνει αυτή η ομιλία. Αλλά προς Θεού, όταν μείνετε κάτι καλό στον τόπο μας, και το ξαναλέω, επειδή ήταν το δικό μου παιδί, πρέπει να λέει το παιδί σου. Ωραία. Όταν εμένα του Δήμου ή το δικό σου ή ο εξαρτητικός σύλλογος, λέμε μπράβο. Ναι, μπράβο. Έχετε δίκιο, εντάξει, κυρία Σίνα. Όχι. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο, κυρία Σίνα, δεν ήταν. Όχι, όχι, άλλο φτάνει. Ολοκληρώθηκε, κυρία Σίνα. Ολοκληρώσατε. Ένα πράγμα. Η κόρη μου δεν είναι πρωτοετής, είναι πέμπτοετής. Και δεν ήταν η ομιλήτρια. Ωραία, μας το ξεκαθάρισε η κυρία Σίνα, δεν ήταν ομιλήτρια. Προχωράμε στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο κύριος, Κοντονής. Καμία σχέση. Εντάξει. Παρακαλώ, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία. Κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλους. Να ευχηθώ σε όλους. Καλή χρονιά, υγεία. Τα υπόλοιπα μετά την υγεία είναι τίποτα. Επειδή δεν θα τοποθετηθώ, απλά θα πάρω αυτή την ευκαιρία τώρα για να μιλήσω για αυτά που έχω να πω. Καταρχήν θέλω να ενημερώσω το Συμβούλιο και τον κύριο Δήμαρχο ότι διεξάγεται πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Δήμων. Ήδη συμμετέχει, έχει δηλώσει συμμετοχή ο Σαρωνικός και η Γλυφάδα. Και θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να φτιάξουμε κι εμείς μια ομάδα να συμμετέχουμε. Και θα συνιστούσα. Με δημοτικούς. Και θα, με πρόλαβες. Και θα συνιστούσα, γιατί έχουμε και τα κορμιά εδώ και τα μυαλά. Και το έλα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και θα συνιστούσα να συμμετέχουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έχουμε εικόνα. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, θα μπορούσε να είναι center back λόγω της θερματοφύλακας του κορμοσέρ. Να την Κάραγιαν έτσι. Ο Παναγιώτης είναι center back γιατί είναι και ξυλοκόπος. Α, ναι. Η Κάραγιαν θα μπορούσε να είναι center for. Όχι, cheerleader θα είμαστε εμείς απέναντι. Όχι. Πάλι μου το πας στο σοβινιστικό εσύ. Όχι. Αλλά περνάει, παίξει, δεν περνάει. Η Κάραγιαν θα είναι center for. Και αρχηγός ο Αργυρουδάκης. Και βέβαια, ο Αργυρουδάκης λόγω προϋπηρεσίας. Λοιπόν, σοβαρά είναι, γίνεται τέτοιο πρωτάθλημα για να κοιτάξουμε να φτιάξουμε μια ομάδα. Είχαμε πολλά χρόνια εμείς σαν Δήμο Χουάρης, πολλά χρόνια του Δήμου, του Δήμου, όχι, των εργαζομένων και μάλιστα είχαμε και διακρίσεις μεγάλες. Ωραία, κάνουμε εμείς τα συμμετέχουμε, να κάνουμε μισό-μισό, μισή πάλι, μισό... Έπαιζα και ποδοσφαιριστής και προπονητής εγώ. Και ποδοσφαιριστής και προπονητής. Μπράβο. Ναι, έχουμε λοιπόν προπονητή, ορίστε, τι άλλο το θέλετε. Το δεύτερο σας θέμα, κύριε Κοντονή, έχετε κι άλλο. Έχω, ναι. Όσον αφορά τον Αστέρα τώρα, δήμαρχε, τον Αστέρα, κάπου διάβασα γιατί εγώ έλειπα,
ότι συμφωνείτε με την πώληση του Αστέρα όπως έγινε και ως έχει. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Του Αστέρα εννοώ το ξενοδοχείο, τη ξενοδοχειακή μονέα του Αστέρα. Το τίμημα του Αστέρα τα 400 εκατομμύρια είναι γελίο, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ακόμα το αυτό που είναι χειρότερο όμως είναι ότι συμπεριλαμβάνονται και τα αρχαία μέσα. Δηλαδή τι έχουμε τώρα, έχει δοθεί ο Αστέρας μαζί με τον ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα. Βέβαια, νομίζω το περασμένο καλοκαίρι ψηφίστηκε ένας νόμος από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Βουλή των Ελλήνων θα έλεγα καλύτερα, ο οποίος χοντρικά έτσι δίνει την ευκαιρία, δίνει το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνονται σε πωλήσεις του Δημασίου και αρχαιολογικοί χώροι. Δεν ξέρω αν έχει κρυθεί συνταγματικός ή όχι αυτό το νομοσχέδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος, Έλληνας, δεν θα συμφωνούσε με το να συμπεριληφθεί ο ναός του Απόλλωνα και κάθε αρχείο σε ιδιωτικές παραχωρήσεις, κύριε Δήμαρχε. Περιμένω την απάντησή σας, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ επί θέματος, γιατί θέλω να ακούσω πρώτα τι έχετε να πείτε. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη Βάρη. Πριν από 2-3 μέρες εμφανίστηκαν μηχανικοί του Δήμου σε ένα οικόπεδο της Βάρης, εκεί επί της Βάρης Κοροπίου, και άρχισαν και μετρούσαν. Οι άνθρωποι γύρω τους ρώτησαν τι κάνετε εδώ. Και τους είπαν ότι εκεί πρόκειται να μεταφερθεί το εργοτάξιο, τα απορριμματοφόρα του Δήμου κτλ. Δεν ξέρω αν είναι γνώση σας. Θέλω να σας πω ότι το οικόπεδο αυτό δεν ενδείκνυται ούτε για να παρκάρουν τα απορριμματοφόρα, ούτε για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ξέρετε πού ακριβώς είναι. Υπάρχουν δίπλα καταστήματα, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν. Θα μπορούσε ίσως να ήταν πιο λογικό να επιλεχθεί μια άλλη τοποθεσία έξω από τον ιστό της πόλης, που να μην ενοχλεί για κανέναν. Συγγνώμη. Έχω πρόταση, γιατί υπάρχουν οικόπεδα και μέρη δεξιά, αριστερά και πίσω από τη Σχολή Ευελπίδων. Υπάρχει ήδη χώρος. Γιατί λοιπόν, όχι, περιμένετε μισό λεπτό. Δώστε μισό λεπτό. Ολοκληρώστε, ευχαριστώ. Είναι τώρα μια γενική παρατήρηση που θέλω να, αν θέλετε να ληφθεί υπόψη, κύριε Δήμαρχε. Γινόμαστε δέκτες δωρεών από διάφορους πολίτες. Θα ήθελα να σημειώσω το εξής και να το δείξω. Ότι καλό θα ήταν να ξέρουμε ότι αυτό, η δωρεά που μας κάνει κάποιος, από πού την αγοράζει, από πού το παίρνει το αντικείμενο με το οποίο μας κάνει τη δωρεά. Και για να το εξηγήσω ακόμα περισσότερο, κύριε Δήμαρχε, θα ήταν μεμπτό εάν κάποιος έκανε δωρεά κάτι και το αγόραζε από το μαγαζί του Κωνσταντέλου, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Καλό θα λοιπόν θα ήταν να ξέρουμε αυτοί που μας κάνουν δωρεές από πού τα αγοράζουν, πού παρασκευάζονται, για να είναι όλα ξεκάθαρα και να μπορούμε και να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ήταν σωστό να επικρατήσει. Ωραία. Και τέλος, όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Δόγκα σχετικά με τον κύριο Πανά, το θεωρώ, για να μην πω τίποτα άλλο, τουλάχιστον ατυχή. Είναι ένα παιδί καινούριο, άπειρο. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε, ότι η υγεία των ανθρώπων είναι περάνω πάντων και πάντων. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Κοντονή. Το λόγο έχει ο κύριος Βαλάτας. Καλή χρονιά και από μένα. Αγαπάτε αλλήλους. Καταρχήν ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο Δήμο για την εφαρμογή Novoville. Στο Δήμο. Όχι, στο Δήμο 3Β. Ήταν πολύ θετικά τα σχόλια, πήγα στο Hilton, δεν ξέρω, ήταν αρκετοί. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι που ενδιαφέρονται για αυτή την εφαρμογή. Εύχομαι αρκετοί δημότες να το κατεβάσουν στο κινητό τους, γιατί από ό,τι κατάλαβα χρησιμοποιούν το κέντρο και περνάνε τα αιτήματα μέσω αυτού.
Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι ότι στη συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Ζαβάκης όσον αφορά τον έλεγχο που έχει γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι συντελεστές οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί δεν είναι δειγματοληπτικοί. Και θα ήταν καλό να μας εξηγήσει ο κύριος Γεωργουλόπουλος, περισσότερο για να φύγουν οποιοσδήποτε γκρίζες γραμμές, ότι όλα είναι μια χαρά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα, να μην λέγονται στις πλατείες πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται. Δεν και... είναι δειγματοληπτική, τι εννοείται? Εννοώ ότι υποτίθεται ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνανε σε κάποιες υπηρεσίες, μάλλον σε κάποιους δήμους και σε κάποιους οργανισμούς του δημοσίου, δειγματοληπτικά. Δηλαδή πήγαν εκεί, είπαν ότι θα πάρουμε τυχαία αυτούς τους δήμους. Όχι. Δεν έγινε έτσι. Όχι. Πολύ ωραία. Έγινε γιατί υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Πολύ ωραία. Αυτό θα ήθελα να μας απαντήσετε ποιος είναι. Ένα τρίτο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να ζητήσω είναι μου έχουν πει κάποια παράπονα κάτοικοι του Καβουρίου όσον αφορά τις παιδικές χαρές. Θα ήθελα να γνωρίζω η παιδική χαρά του Μεγάλου Καβουρίου και επίσης οι δύο παλιές παιδικές χαρές που ήταν εκεί στη Λιτούς και Βάκχου και πίσω από τα γήπεδα του Καβουρίου, ποια είναι η σειρά τους, τη σειρά που έχουμε για να φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές στο πρόγραμμα της ανάπλασης των παιδικών χαρών, πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω, βέβαια μου απάντησε ο Φιλάρετος, έχουμε συνέχεια παράπονα όσον αφορά τις λάμπες. Καίγονται, ξαναφτιάχνουμε, καίγονται, ξαναφτιάχνουμε. Ναι, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό το πράγμα έτσι λίγο να το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, το λόγο έχει ο κύριος Δημάρχος. Παρακαλώ κύριε Δημάρχε. Πάμε να φέρουμε λίγο νερό, να φέρουμε νερό. Ευχαριστώ πολύ. Αν και μπήκανε πολλά θέματα σήμερα και κάποια εξ αυτών έχουν και βάθος, θα επιχειρήσω να είμαι όσο το δυνατόν γίνεται πιο επιγραμματικός. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Δαβάκη για το θέμα του παγοδρομίου, που το οποίο τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία στη Δημοτική Ενότητα της Βούλας. Θα θυμίσω ότι ο Δήμος έκανε δύο διαδικασίες ανοιχτές στις 30 Νοεμβρίου και στις 10 Δεκεμβρίου, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες ομοφόνως είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, με τίμημα το οποίο ήταν ενδεικτικό, το τίμημα βέβαια των 500 ευρώ ως τιμή εκκίνησης σε περίπτωση που θα υπήρχε ενδιαφέρον, και συγχρόνως με την κάλυψη των δαπανών ρεύματος και συγχρόνως επίσης με μια σειρά από προνόμια τα οποία παίρναμε για τους μικρούς φίλους εδώ των κατόχων, τέλος πάντων, της κάρτας του Δημότη, αλλά και για τα παιδιά των κοινωνικών δομών του Δήμου, ορφανοτροφείο, παιδικό χωριό ΣΟΣ και ΠΙΚΠΑ. Και στις δύο αυτές διαδικασίες δεν μπόρεσε να υπάρξει αποτέλεσμα. Και στις δύο. Μάλιστα θα θυμίσω σε όσους από εσάς παρευρέθησαν στο άναμα του δέντρου στις 16, νομίζω ήταν, ναι, στις 16-17 Δεκεμβρίου, Σάββατο, στο άναμα του δέντρου στη Δημοτική Ενότητα, λίγο πριν ανάψουμε το δέντρο, με ένα τέτοιον τρόπο έτσι κάπως χαλαρό και χαριτωμένο, επιχείρησα να πω στους μικρούς φίλους, τα παιδιά τα οποία είχαν μαζευτεί εκεί που ήταν πολλά, ότι φέτος δεν θα έχουμε παγοδρόμιο, καθότι δεν καταφέραμε να προσελκύσουμε ενδιαφέρον. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τις επόμενες μέρες μετά από αυτό συνέβη ένα θέμα στη Γλυφάδα, όπου η Γλυφάδα είχε αποφασίσει και είχε βάλει ένα παγοδρόμιο στην μέση του δρόμου, κάτι το οποίο δημιούργησε πολλές αντιδράσεις, και για να εκτονωθούν οι αντιδράσεις αυτές απεχώρησε η συγκεκριμένη εγκατάσταση από το δρόμο και γενικότερα μέσα από το Δήμο της Γλυφάδας. Τότε λοιπόν ενημερωθήκαμε από τους ανθρώπους που είχαν, εμένα μου τηλεφώνησε ο ιδιοκτήτης αυτής της εγκατάστασης και μου είπε, μάλιστα ήταν νομίζω 21 του μηνός, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κατά πόσον συνεχίζει να μας ενδιαφέρει η λειτουργία παγοδρόμιου στην περιοχή. Του είπα βεβαίως και μας ενδιαφέρει, και μάλιστα του ζήτησα, αφού δει τη σύμβαση την οποία είχαμε ετοιμάσει, να ξεκινήσει
να χτίζει, αν μου επιτρέπετε, το παγοδρόμιο, το οποίο ήθελε 2 μέρες για να παγώσει, και τη Δευτέρα σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε νομίζω 23 του μηνός, να πάρουμε την έγκριση την οποία και δώσαμε. Με εξαίρεση νομίζω τον κύριο Ματόπουλο και την Ηλέκτρα την Τσιρικώτη που μειοψήφισαν. Η συγκεκριμένη λοιπόν διαδικασία για μένα ήταν άκρος επιτυχής, καθότι υπήρχε πληθώρα παιδιών όλη τη διάρκεια των εορτών. Πήγαν τα παιδιά και από τις εγκαταστάσεις του παιδικού χωριού ΣΟΣ και από το ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης. Η διάρκεια είναι ενός μήνα, δηλαδή μέχρι την 21η Ιανουαρίου, με δυνατότητα επιμήκυνσης για ένα μήνα ακόμα, κάτι το οποίο, επειδή βλέπω τώρα η κίνηση έχει πέσει, νομίζω ότι δεν θα ζητηθεί να γίνει η παράταση αυτή. Η υποχρέωση των 500 ευρώ είχε βγει και από τη σύμβαση και το μόνο το οποίο μπήκε ήταν η υποχρέωση του αναδόχου να πληρώσει το ρεύμα το οποίο θα καταναλώσει, κάτι το οποίο ήδη μετριέται και θα αποπληρωθεί με τη λήξη της και την απαγόρευση του συγκεκριμένου παγοδρομίου. Το δεύτερο, το οποίο είναι συνδυαστικό ερώτημα, γιατί το επανέλαβε και ο κύριος Βαλάτας, είναι για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου. Νομίζω ότι ήταν 24 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ελέγχθηκαν. Μέσα σε αυτούς οι περισσότεροι ήταν δήμοι, ήταν μέχρι και η ελληνική αστυνομία, ήταν κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ήταν διάφοροι φορείς. Ο λόγος ο οποίος ζητήθηκε να γίνει αυτή η συγκεκριμένος έλεγχος ήταν ότι υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες ενώ υπήρχαν αποθεματικά στους συγκεκριμένους οργανισμούς, αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν είχαν πληρωθεί. Διήρκεσε 3 μέρες. Από τις 3 μέρες αυτές, οι οποίες ήταν εξοντοτικές για τις υπηρεσίες, καθότι μάλιστα ο έλεγχος έγινε εδώ στο γραφείο της Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήθηκαν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά δεδομένα από το λογιστήριο, από τα εντάλματα. Ο έλεγχος δεν προέκυψαν ευρήματα, τα οποία τουλάχιστον να μας ανακοινωθούν. Το μόνο έλλειμμα το οποίο υπήρξε είναι ένα τεχνικό θέμα άνευ σημασίας για ένα ένταλμα ύψους, πόσο είναι Δημήτρη, 23.000 ευρώ, όπου έχει χαθεί το σώμα του εντάλματος, όχι η πιστοποίησή του, και θεωρώ και θεωρούμε και εμείς και οι υπηρεσίες, αλλά και από τις συζητήσεις που είχαμε τις δύο ελέγκτριες, ότι ο έλεγχος δεν είχε ευρήματα. Συνεπώς, επισήμως κάτι δεν έχουμε στα χέρια μας, θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και να σας πω και κάτι άλλο επίσης, το οποίο το λέω έτσι και είναι και live η αναμετάδοσή μας. Εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να μας ελέγχουν καθημερινά, να μας ελέγχουν σε βάθος, να υπάρχει μόνιμη πλήρης διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, καθότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Αυτό είναι δεδομένο και σφραγισμένο. Με την ευκαιρία επίσης αυτή των ελέγχων να πω ότι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την, ταχύτητα διεκπεραίωσης πλέον των θεμάτων του Δήμου είναι αυτές οι οποίες έχουν δώσει τη δυνατότητα να παράγεται τριπλάσια σε μέγεθος και αριθμό παραγωγή έργου, προμηθειών και έργων από ό,τι τα παλαιότερα χρόνια. Επίσης να πω, για να το ξέρετε, επειδή νομίζω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει ή στο μεθεπόμενο, εάν μέχρι και σήμερα ή και αύριο και σε ένα μήνα έρθει έκτακτος έλεγχος για τα συνολικά οικονομικά του Δήμου μας, από το Γενικό Λογιστήριο, όχι από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου, ο Δήμος μας είναι ανοιχτός και είναι υπόλογος και είναι υπότροπος, καθότι παρότι μπήκαμε στο 2016,
Ο Δήμος μας μέχρι πριν από λίγους μήνες, σας θυμίζω, εσείς το ψηφίσατε εδώ, δεν είχε απογραφή έναρξης, δεν είχε ισολογισμό 11, δεν είχε ισολογισμό 12, δεν είχε ισολογισμό 13, δεν είχε ισολογισμό 14 και αυτή τη στιγμή τρέχουν οι υπηρεσίες, τρέχουν οι ορκωτοί, έχουν φτιάξει τον απολογισμό έναρξης, την απογραφή, έχουν φτιάξει του 11, έχουν φτιάξει του 12, του 13 θα είναι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αν γίνει ένας έλεγχος σήμερα, πάλι ως Δήμος είμαστε εκτεθειμένοι. Διότι πρέπει ο ισολογισμός να συντάσσεται και να εγκρίνεται στο πρώτο εξάμηνο του έτους για το προηγούμενο έτος. Να προχωρήσω στον κύριο Ματόπουλο. Και με το που έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω σας εξήγησα και όταν βρεθήκαμε και μαζί για τη στέγαση των αστέγων. Οποτεδήποτε έχουμε ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανοίγουν οι κοινωνικές δομές, ο κοινωνικός ξενώνας για να φιλοξενήσει. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παραμένουν μέχρι το απόγευμα και το βράδυ τα καπί. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι κατά καιρούς, όταν έχουμε μεγάλες παγωνίες και μεγάλα κρύα, έρχονται να φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές, θεωρούν ότι αυτή η φιλοξενία μπορεί να οδηγήσει στην ασυλοποίησή τους. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί, μια που τους φέρνουμε, την επόμενη ώρα και στιγμή είναι έξω. Δεν σας κρύβω ότι πέρσι τα Χριστούγεννα, Δήμο, πέρσι τα Χριστούγεννα δεν ήτανε, τους φέραμε με περιπολικά τις άμεσες δράσεις. Κάναμε περισυλλογή στο Δήμο 4 ή 5 αστέγων, τους οποίους τους φέραμε, κοιμόντουσαν στα παγάκια του Αγιάννη, στη Βάρη ήταν μια κυρία εκεί δίπλα στο Καρφούρ και τους φέραμε με περιπολικά. Ήρθαν στον κοινωνικό ξενώνα, μετά από 2 ώρες με το που έφυγαν τα περιπολικά και έκλεισε ο ξενώνας, όλοι εξ αυτών έφυγαν. Που σημαίνει ότι εμείς κάνουμε την καλή προσπάθεια, αλλά δεν σημαίνει η καλή προσπάθεια αυτή ότι έχει ανταπόκριση από αυτούς. Ίσως τα βιώματά τους να είναι τραυματικά και να μην θέλουν να βρεθούν σε τέτοιου είδους φιλοξενίες. Και επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσω παρακάτω στο θέμα του Αστέρα. Το θέμα του Αστέρα της Βουλιαγμένης, και εδώ θα μου επιτρέψετε να δώσω λίγο παραπάνω σημασία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, κυρία Πρόεδρε, έγινε μια πρόταση από τον κύριο Ματόπουλο να συζητηθεί προημερησίας. Θα πω το εξής. Το ίδιο πρότεινε και ο κύριος Δόγκας. Και ο κύριος Δόγκας στη συνέχεια. Λοιπόν, θα πω το εξής. Τα θέματά μας έχουμε μια σειρά από τρόπους να τα λύνουμε. Έχουμε τον τρόπο της επαναστατικής γυμναστικής και των ψηφισμάτων. Εντάξει, είναι γνωστή τακτική. Έχω συμμετάσχει και εγώ σε γυμνάσια καθολικά επαναστατικής γυμναστικής, όπου ξεματιάζουμε το πρόβλημα, αλλά δεν λύνουμε ποτέ τίποτα. Γιατί το να βγεις καταγγελτικά και να πεις κάτι είναι εύκολο. Κάνουμε εδώ μια συνεδρίαση, θα βγάλουμε μια διαπαραταξιακή, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, το οποίο πολλές φορές θα είναι και εκτός πραγματικότητας, γιατί δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα. Δεν θα σχολιάσω τα δελτία τύπου, ούτε της ριζοσπαστικής κίνησης πολιτών, η οποία είναι δεδομένο ότι ως ριζοσπαστική κίνηση πολιτών, ανεβάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ανεξαρτήτως του ανεξαρτήτου και γενικότερα προφίλ που έχουν όλες οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις, είναι μια παράταξη την οποία, έτσι προκύπτουν και από τα site, στηρίχθηκε επισήμως με ανακοινώσεις από το κόμμα το οποίο σήμερα είναι στην κυβέρνηση και το οποίο αποφασίζει εκ νέου, όπως το προηγούμενο κακό, έτσι το νέο κακό, να ξαναξεπουλήσει τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων. Άρα εδώ υπάρχει μια... νομίζω, ναι, όπως θυμάστε στις εκλογές, υπάρχει ανακοίνωση, υπάρχει μέσα στο site του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ποιες δημοτικές παρατάξεις ενισχύονται και υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των εκλογών και μέσα σε αυτές ήτανε...
Νομίζω ήταν και η δικιά σας. Αφήστε με τώρα να τελειώσω. Κύριε Κοντονή, όχι, κύριε Κοντονή, δεν πειράζει. Μετά πάτε το λόγο αντιπροσωπικού. Άσε τώρα, από τώρα δεν πειράζει. Κύριε Κοντονή, δεν θα το πει. Μην γίνεσαι δικηγόρος εξαπτέρυγο του κυρίου Ματόπουλου. Άστο να υπερασπιστεί. Είναι υπεράρτιο εγκεφαλικά και θα υπερασπιστεί μόνο του. Κύριε Κοντονή. Κύριε Κοντονή, σας παρακαλώ. Ότι πήρε, είχε στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να μην τον ανεβάσω. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Κύριε Κοντονή, σας μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να διαφωνούμε για την ταμπακέρα. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω εδώ σε αυτή την ποιητική προσέγγιση η οποία υπάρχει για να αποχαιρετήσουμε τη βουλιαγμένη που χάνεται, ας πούμε, την καβαφική, ας πούμε, αυτή διαδικασία για τα μεγαλοστελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και των ΦΑΝΣ κλπ. Εγώ προσωπικά κρατώ μια μικρή επιφύλαξη για το κατά πόσον σήμερα για να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, γιατί και εγώ, ξέρετε, εγώ έχω κοιμόμουν 2 εβδομάδες μέσα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχοντας κάνει κατάληψη. Τι πέτυχα? Τίποτα. Ο Δήμαρχος δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για άλλους λόγους. Εγώ λοιπόν με τους φίλους μου και τους ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούσαμε τότε για την ύπαρξη ή μη του Εθνικού Αερομεταφορέα, τότε που δούλευα και εγώ στο Εθνικό Αερομεταφορέα, κλείσαμε το Γενικό Λογιστήριο για 2 εβδομάδες, κοιμόμασταν μέσα. Ο Εθνικός Αερομεταφορέας τον κλείσανε πριν γίνει η κατάληψη. Πάντως δεν άνοιξε ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Θα πω λοιπόν το εξής. Βγαίνουν διάφορες ανακοινώσεις και καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα για να πιάσουμε σαν του σέρφερ το κύμα. Υπάρχει το κύμα. Πρέπει να πηδήξουμε πάνω στο κύμα, να πιάσουμε το κύμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δημοσιότητα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου 3 and the Cuckoo's Band και διάφορα τέτοια. Αυτό όμως δεν βοηθάει την υπόθεσή μας. Η υπόθεσή μας, ξέρετε πότε βοηθιέται? Βοηθιέται όταν έχουμε ενημέρωση ουσίας και όχι από τις εφημερίδες και όταν έχουμε να αντιπροτείνουμε ενέργειες, πράγματα, οι οποίες θα διασφαλίζουν εν δυνάμει τα συμφέροντα της περιοχής. Επειδή λοιπόν εγώ θεωρώ ότι χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς δελτία τύπου, χωρίς αεροφωτογραφίες, βλέπε η Δρούσα, τα θέματά μας μπορούν να οργανωθούν και να μελετηθούν και να λυθούν, αυτό το οποίο έκανα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ και η δίκη στην οποία έχω την τιμή να ηγούμε, είναι ότι στις 4 Ιανουαρίου, 30 θεωρητικά έπεσαν οι υπογραφές, την πρώτη εργάσιμη την οποία είχαμε εδώ ως Δήμος, έστειλα μια υπερεπίγουσα επιστολή στον κύριο Πιτσιόρλα, τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, όπου του ζητώ, αξιότιμη κύριε Πιτσιόλια, ενημερωθήκαμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την εκ νέου υπογραφή για την πώληση του Αστέρα της Βουλιαγμένης, δεδομένου ότι το θέμα είναι σοβαρό και επηρεάζει άμεσα την περιοχή μας, παρακαλούμε να μας ορίσετε άμεσα ημέρα και ώρα συνάντησης, προκειμένου να ενημερωθούμε ενδελεχώς για το θέμα. Σε αναμονή της απάντησής σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δεν είχαμε απάντηση από αυτό το εξαιρετικά επίγον έγγραφο και στις 15 του μηνός ξαναστήλαμε έγγραφο. Και επικαλούμενοι το προηγούμενο, επανερχόμενοι στο σαν σχετικό εγγραφό μας και παρακαλούμε πως μας ορίσετε άμεσα ημερομηνία και ώρα συνάντησης, δεδομένου το θέμα πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης αποτελεί μείζον θέμα για την περιοχή μας. Σε αμονή απάντησή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Σήμερα, και την Παρασκευή βέβαια, αλλά και σήμερα, ενημερωθήκαμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα προγραμματίσει τη συνάντηση αυτή, μάλλον για την ερχόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός. Επειδή λοιπόν έχουν γίνει και διάφορα λογοπαίγνια τα οποία έχουν ως στόχο και ως σκοπό να, όπως έγινε πριν από περίπου 1 χρόνο, 10 μήνες με την Ιδρούσα, ψαρεύουμε σε θολά νερά για να γυρίσουμε και να πούμε αν κάτι στραβώσει, α, εγώ τα έλεγα. Τότε λοιπόν βγάζαμε, θυμάστε, φυρμάνια, δελτία τύπου, η πόλη άλλο, πρωτοσέλιδα αγορασμένα, δελτία τύπου, μας πήρε ο κατήφορος, μας πήρε η μπόρα και η κάτω βόλτα. Εμείς δουλεύαμε ως διοίκηση ήρεμα και συστηματικά και όταν τελικά καταφέραμε να δώσουμε ένα λάχτισμα σοβαρό, γιατί η υπόθεση που δεν είδε, δεν πρόκειται να πω
ότι έχει ολοκληρωτικά τελειώσει. Ένα λάχτισμα πολύ σοβαρό και σφοδρό για να μην λειτουργήσει και να μην μπορεί και τώρα να λειτουργήσει. Βγαίνουμε από πάνω και λέμε, α, είδατε, το δελτίο, τι έκανε το δελτίο τύπου. Δηλαδή, χάσεις κερδίσεις, πάντα κερδίζεις. Αυτή είναι η πολιτική. Βγάλε ένα δελτίο τύπου, πες ένα ανάθεμα, αν ισιώσει, εγώ το ίσιωσα, αν στραβώσει, εγώ σας τα έλεγα. Επιδερμικότατη πολιτική, ειδικότερα για φέρελπη νέο πολιτικό αρχηγό, ο οποίος θέλει να λέει ότι προάγει και παράγει σύγχρονη ζώσα πολιτική ευθυγραμμισμένη με το έτος 2016. Τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Αυτό μπορεί να πάει πολύ μακριά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν με τον Αστέρα, όχι, κάνω παραλληλισμό, Δημήτρη, με τον Αστέρα, λόγω της ιδρούς σας. Επειδή λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, η διοίκηση θα ενημερωθεί για όλη αυτή την ιστορία από πρώτο χέρι, από τον πλέον αρμόδιο που είναι ο πολιτής, και θα ζητήσουμε να πάρουμε και το καινούριο σχαδά το οποίο υπάρχει, απλά και μόνο για να μην σταματήσουμε να λέμε και να αναπαράγουμε εσφαλμένα πράγματα, γιατί έχουμε μπερδέψει το ΕΣΧΑΔΑ 1, το ΕΣΧΑΔΑ 2, την πρώτη σύμβαση με τη δεύτερη σύμβαση και με το τι έχω πει εγώ. Εγώ σαφέστατα σας έχω ξεκαθαρίσει και στους δύο ότι δεν είμαι της λογικής ότι θα πρέπει να προστατεύσω το καβουράκι πάνω στο βραχάκι. Αυτή την πολιτική, το βραχάκι και το καβουράκι, δεν είναι για μένα. Εγώ μια άλλη πολιτική. Η πολιτική αυτή εντωμεταξύ δεν την κρύβω, τη λέω. Το βραχάκι λοιπόν, το βραχάκι λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Θα σας διαβάσω λοιπόν, όταν έγινε στις 30 Δεκεμβρίου, έγινε η υπογραφή και με πήρε ένα τοπικό μέσον, γιατί δεν βγάλαμε ούτε δελτίο τίποτα, με πήρε ένας τοπικός δημοσιογράφος, μπορεί να μην, ίσως να μην ήταν ο δημοσιογράφος ο δικός σας, δεν ήταν κάποιος άλλος δημοσιογράφος, και με πήρε και με ρώτησε, Δήμαρχε, τι λες για αυτή την ιστορία. Του απήτησα το εξής, και απευθύνομαι εδώ και στους υπόλοιπους εδώ, στις κάμερες βασικά, γιατί εδώ δεν είναι κανένας άλλος, για να μου πει κατά πόσον αυτή η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής ήταν ασφαλμένη. Και είπα, πάει η θέση μας ως Δημοτική Αρχή είναι ότι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Χαιρετίζουμε την ευτική κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και στο επιχειρηματικό φαντ, γιατί θεωρούμε ότι μόνο με τέτοιου είδους μεγάλες επενδύσεις θα καταπολεμηθεί η ανεργία, θα γεμίσουν τα ταμεία του κράτους και θα επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη. Δήλωσε στο ΤΑΔΕ μέσω ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αμέσως μετά τις πληροφορίες για τη συμφωνία μεταξύ του επενδυτικού σχήματος και του ΤΑΙΠΕΔ για την εκκίνηση της επένδυσης του Αστέρα. Ευελπιστούμε ότι η διαδικασία θα τελειώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, λέω εγώ, συνεχίζω. Ευνόητο είναι, συνέχισε, αυτό το ξεχνάμε στα δελτία τύπου και στις συνεντεύξεις τύπου. Πιάνουμε μόνο το πρώτο κομμάτι. Η μεγαλύτερο ψέμα, η μισή αλήθεια. Ξεχνάνε λοιπόν οι αγαπητοί επικεφαλής των συνδυασμών ότι η τοποθέτησή μου η δημόσια δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε και λέει, ευνόητο είναι, συνέχισε, ότι θα είμαστε δίπλα στον επενδυτή εφόσον, όπως μας τόνισε, το σχέδιό τους κινείται πλέον στα πλαίσια των προδιαγραφών που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για σεβασμό στο οικιστικό μοντέλο της περιοχής, στο περιβάλλον και στην ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκεται στον χώρο του Αστέρα. Αυτό το ξεχάσατε. Δεν το έχετε αναφέρει σε καμιά, και δυο σας, σε καμία ανακοίνωσή σας, σε κανένα δελτίο τύπου. Αυτό λοιπόν, το οποίο θεωρώ ότι δεν προσθέτει κάτι στην υπόθεση, γιατί δεν κινητοποιεί υγιείς δυνάμεις, και ξέρετε γιατί δεν τους κινητοποιεί, κύριε Δόγκα και κύριε Ματόπουλε και κύριε Σωτηρόπουλε και κύριε οποιονδήποτε, για τον εξής απλό λόγο. Δείτε, βγάλατε δελτία τύπου, κινητοποίησατε τον κόσμο, κάνετε συνεντεύξεις τύπου. Κανονικά, αν την άποψή σας την υιοθετούσε η κοινωνία, σήμερα εδώ έπρεπε να ήταν το αδιαχώρητο. Με ντόπιους, όχι με τους μεταφερόμενους προστάτες της φύσης, με ντόπιους, εδώ, των τριών Β, για να υποστηρίζουν αυτές τις ακραίες θέσεις, οι οποίες ακραίες θέσεις δεν περιμένουν καν να ακούσουν. Να ακούσουμε, να μάθουμε. Τι προβλέπετε εκεί? Προβλέπετε κάτι το οποίο θα καταστρέψει την περιοχή? Εγώ θα οδηγήσω το πρώτο απορριμματοφόρο και θα κλείσω το λαιμό. Προχθές μάλιστα
εντός παρεθέσεως το λέω, μου έμαθε και ο Σωτηρόπουλος και οδηγάω και μπουλντόζα. Θα πάρω την μπουλντόζα λοιπόν που μου έμαθε και ο Σωτηρόπουλος να οδηγάω και θα πάω να την βάλω μπροστά στον αστέρα. Εγώ. Μέχρι όμως να σιγουρευτώ ότι αυτό το πράγμα είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, και θα πεταχτώ τώρα, επειδή το ίδιο θέμα το έθεσε και ο κύριος, ο φίλος μου Διονύσης ο Κοντονής, για τα 400 εκατομμύρια, θα συμφωνήσω μαζί σου Διονύση, ότι το τίμημα δεν είναι απλά χαμηλό, είναι πάρα πολύ λίγο, είναι πάρα πολύ μικρό. Βέβαια, επειδή τη χάνει συγχρόνως να έχω και διδακτορικό στα οικονομικά, αυτό το οποίο λένε αυτοί οι ανεγκέφαλοι που διδάσκουν οικονομικά στο πανεπιστήμιο, λένε το εξής, ότι η τιμή για ένα πράγμα που πουλάς είναι αυτή που είναι διατεθειμένη η αγορά να πληρώσει τη στιγμή που πουλάς. Άρα τη συγκεκριμένη στιγμή που πήραμε τα 400, αυτό έδινε αγορά, αυτό προσδιορίζει την αξία. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι προφανώς η αγοροπολισία γίνεται σε λάθος χρόνο. Γιατί αν γινότανε νωρίτερα ή αν γίνει σε 3 χρόνια, μπορεί τα 400 εκατομμύρια να γίνουν 800, ένα 200. Όμως, είναι από ανάγκη. Και θα κλείσω λοιπόν αυτήν την ιστορία, γιατί νομίζω ότι τελικά όλοι είμαστε της ίδιας άποψης, αλλά προσπαθούμε να διαγωνιστούμε και να πάρουμε καλή θέση για την εκκίνηση του τρεξίματος, για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Το οποίο δεν είναι μια ιστορία που βοηθάει την εξέλιξη των θεμάτων της πόλης μας. Θα πω λοιπόν ότι όταν θα πάμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάρουμε τα στοιχεία από το ΤΑΙΠΕΔ για το τι ακριβώς θα γίνει, πώς ακριβώς θα γίνει, ελπίζω αυτή τη φορά, τουλάχιστον εγώ μιλώντας με το ΤΑΙΠΕΔ και το γραφείο του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, είδα μια θετική απόκριση και να κάνει το ραντεβού και να μας δώσει τα στοιχεία. Μόλις λοιπόν μας δώσει τα στοιχεία, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει ή όχι το τίμημα, γιατί ξέρετε κάτι, το τίμημα, αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, δεν θα το πάρουμε εμείς. Το πάρει το ελληνικό δημόσιο. Εμείς είμαστε θεματοφύλακες του δημοτικού χρήματος. Εδώ της περιοχής μας. Παίρνει 300 η εθνική και 100 το ελληνικό δημόσιο. 320. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη λογική, δεσμεύομαι ότι μόλις έχω στα χέρια μου όλη αυτή την πληροφόρηση, η οποία είναι η minimum η οποία πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε ουσία συζήτηση και να μην μιλάμε τώρα για άτοπα πράγματα τα οποία λένε, παραδείγματος χάρη, ότι ιδιωτικοποιούμε τα αρχαία. Πώς θα ιδιωτικοποιούμε τα αρχαία? Με την ίδια λογική που ιδιωτικοποιούμε τα αρχαία, από το απέναντι σπίτι από μένα βρήκαν αρχαία του ανθρώπου όταν έκανε τη θεμελίωση και τον βάλανε και έβαλε γυαλιά στην πιλωτή του και έφτιαξε το σπίτι του. Τι έκανε το ελληνικό δημόσιο τότε? Ιδιωτικοποίησε τα αρχαία. Δηλαδή μην τραβούμε τελείως. Το ότι σήμερα, επειδή το έκανα εγώ, όχι με μένα, επειδή με ξέρουν για την περιοχή, έστειλα ένα φιλαράκι μου στον αστέρα. Του λέω, πήγαινε, λέω, να επισκεφτείς το ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα. Πήγε, λέει, γεια σας, ήρθα να δω το ναό. Μάλιστα, περάστε. Αυτό βέβαια το οποίο έκαναν, έστειλαν από δίπλα για να παραγιώ, να δουν ότι ο συγκεκριμένος πηγαίνει πράγματι στον ναό, να τον δει και να φύγει. Γιατί αυτοί οι οποίοι φωνάζουν ότι έχουμε κλείσει τα αρχαία και ότι ζητάμε εισιτήριο για να τα δούμε, είναι αυτοί οι οποίοι πάνε και λένε, να μπω να δω τον ναό. Μπαίνει να δει τον ναό, έρχεται και παραγιώσει από πίσω, εσύ που πας, λέει, να δω. Γιατί ο συγκεκριμένος Ελληνάρας, ως επιτοπλίστων, αγαπητέ φίλε Δημοσθένη, πάει να μπει να δει τον ναό, να γλιτώσει το 25 και να κάνει μπάνιο. Το 25 δεν το δίνεις για να δεις τον ναό. Το 25 το δίνεις για να πας να πάρεις 8 πετσέτες από βελούδο, να πάρεις 3 ξαπλώστρες και VIP αλλακτήρια. Άμα θες να πας να δεις τον ναό, πάμε μαζί αύριο το πρωί, θα σου ανοίξουν, θα δεις τον ναό. Γιατί δεν μπορούν αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα να βάλει κανείς εισιτήριο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλετε επιχειρήματα για να συνθηματολογήσετε και να συνεγείρετε τον κόσμο, ο οποίος δείχνει να μην συνεγείρεται, γιατί δεν είναι εδώ σήμερα να χειροκροτά τις ακραίες απόψεις σας, τότε, μα εγώ δεν ζήτησα. Εγώ βλέπετε, εγώ δεν μιλάω. Εγώ μονολογώ όπως μονολογήσατε εσείς σήμερα, μπαρουφολογώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Λοιπόν, η λογική λοιπόν είναι. Βεβαίως, τον ανάλογο χρόνο
παίζεται, υπό την έννοια ότι εγώ έχω να απαντήσω σε 18 ερωτήσεις. Για το θέμα λοιπόν της, του Αστέρα, είναι ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει... 8 ώρες, ναι. Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους ικανότητες, δεν έχω. Το παλεύω όμως. Το παλεύω. Λοιπόν, η λογική λοιπόν... Η λογική λοιπόν το ότι να κάτσουμε να συζητήσουμε σήμερα ένα θέμα για να κάνουμε, να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου όπως αυτό το οποίο είπε ο κ. Ματόπουλος, επικαιροποίηση απόφαση του 13. Από το 13 και μετά έχουν γίνει εκλογές, έχει αλλάξει η διοίκηση, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχει χαθεί η ιδιωτικοποίηση του 13, έχει γίνει η ιδιωτικοποίηση του 15, έχουν χαθεί ένα συμβούλιο της επικρατείας και εσείς λέτε ακόμα να πάμε να επικαιροποιήσουμε την απόφαση του 13. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν με το καλό θα έχουμε όλα τα δεδομένα, εδώ, πρώτα που έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση της διοίκησης για το πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εφησυχασμός δεν υπάρχει. Εφησυχασμός θα υπήρχε, κύριε Ματόπουλε, αν εμείς περιμέναμε και δεν μας έλεγε ποτέ κανείς τίποτα, να εξελιχθεί η ιστορία. Ζητήσαμε ραντεβού. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε? Θα μπορέσαμε ή να ζητήσουμε ραντεβού ή να πάμε με μαύρες σημαίες στην είσοδο του Αστέρα. Ζητήσαμε ραντεβού. Ποιο είναι το έτοιμά μας όμως? Να ενημερωθούμε. Και θα πάμε και θα ενημερωθούμε. Λοιπόν, αλλά μην ζητάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εδώ επαναστατική γυμναστική, ούτως ώστε να πάνε εδώ να αναπαραχθούν και να περάσουν στην κοινωνία μηνύματα ότι εμείς είμαστε εναντίον μιας επένδυσης, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς εδώ θα πρέπει να την κρίνουμε. Και να την κρίνουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που τελικά αποφάσισε ο λαός των τριών Β να μας στείλει να εκπροσωπηθούμε εδώ πέρα μέσα. Γι' αυτό ζητώ, εάν επιμένει ο κύριος Ματόπουλος ή ο κύριος Δόγκας σήμερα να συζητηθεί πρώην ημερησία σε αυτό το θέμα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση, θα είναι χωρίς καμία χρηστικότητα και ουσία η συζήτηση, δεν θα βγει κανένα συμπέρασμα, θα κάνουμε επαναστατική γυμναστική και δεν θα προσφέρουμε χρηστή υπηρεσία στο Δήμο. Για τον λόγο αυτό και με τη δέσμευση ότι μόλις γίνει το ραντεβού με το ΤΑΙΠΕΔ και έχουμε ενημέρωση, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώ σήμερα να μην προχωρήσουμε σε καμία απολύτως συζήτηση σε ένα θέμα που ο καθένας του ερμηνεύει, άμα δείτε εδώ από τα διάφορα δελτία τύπου, καταβούληση με αυθαίρετα στοιχεία και δεδομένα. Αυθαίρετα στοιχεία και δεδομένα. Κανείς δεν έχει την εικόνα συμπεριλαμβανομένου και ημών. Ούτε εμείς έχουμε την εικόνα για το τι προβλέπει η αγοροπολισία, τι υπεγράφηκε, ούτε εσείς την έχετε. Συνεπώς, σήμερα το μόνο το οποίο λέτε να κάνουμε είναι επαναστατική γυμναστική. Καλό λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν επιμείνουν οι κύριοι να θέσουν το θέμα για πρώην ημερησίας διατάξεως, να κρατήσουμε τις ορέξεις μας και να το συζητήσουμε μόλις έχουμε στα χέρια μας πλέον πλήρη και καθαρή ενημέρωση. Είπε ο κύριος Δόγκας επίσης ότι είδε τον κύριο, είδε στο Διάβια μία μελέτη η οποία ανέλαβε ο κύριος Ζαχαράτος. Ξέρετε, γιατί εσείς μπερδεύεστε λιγάκι. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο εμείς ζητάμε σήμερα είναι να ζητάμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο ζητάμε είναι να μπορέσουμε να βρούμε τη μέθοδο και τη δυνατότητα, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος δεν παρήγαγε για 5 χρόνια ισολογισμός, να μπορέσουμε να πάμε και να υποφεληθούμε από το Ταμείο Παρακαταθτικών και Δανείων, από τα νέα μειωμένα επιτόκια, τα οποία μπορούν να κερδίσουν για το Δήμο περίπου 250.000 ευρώ το χρόνο. Αν νομίζετε ότι κακώς ο Δήμος αναθέτει μελέτη για να κερδίσουμε 250.000 ευρώ, τότε εγώ αύριο το πρωί είναι, θα ή... Το αρνήθηκε ο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι έχετε μπερδευτεί λιγάκι. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε, και επειδή το ένα εξ αυτών ο κ. Δαβάκης το ζήτησε και καλά έκανε και το ζήτησε, και μας, δεν σας κρύβω ότι μας έδωσε και ιδέα και την υιοθετήσαμε, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε δογματικά. Το ότι πάμε σήμερα, αγαπητέ κύριε Δαβάκη, και ψάχνουμε να βρούμε
με μελέτη, με σύμβουλο δηλαδή. Πάμε να πάρουμε χρηματοδότηση για να χρηματοδοτήσουμε το δημοτικό φωτισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 3% και όχι με 8,5% που δίνουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις εγκαταστάσεις της εξοικονόμησης ενέργειας. Εσείς δεν το προτείνατε στην Οικονομική Επιτροπή? Να μην πάμε... Εσείς το προτείνατε... Με ποιο σύμβουλο? Με σύμβουλο, ο σύμβουλος... Ο σύμβουλος... Το σύμβουλο που αρνήθηκε προτεραιότητα. Δεν κατάλαβα. Τι αρνήθηκε προτεραιότητα? Δεν θέλετε. Δεν θέλετε λοιπόν να εξοικονομήσουμε. Μα το αλλάζει το θέμα. Είναι αλλού. Είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί με βριάζει. Ναι, είναι επιλογή. Είναι επιλογή να. Είναι άρτιο. Είναι άρτιο. Ξέρει. Αυτό για την τριετία δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν τον έψαξα να είναι εδώ αν είναι αρτιμελή. Αλλά άλλο λέω. Αυτό το οποίο λέω είναι άξιο. Ο κύριο είναι. Είναι ο κύριος Ζαχαράτος, ο οποίος έχει πτυχία, εταιρείες κλπ. Έχει αυτά τα οποία προβλέπει ή δεν έχει? Αν δεν τα έχει, ο κύριος Δόγκας νομίζω έχει μπερδευτεί. Αλλά τέλος πάντων, η πολιτική είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε και να μειώσουμε τα επιτόκια δανεισμού του Δήμου, όχι να επιμηκύνουμε τα δάνεια, όχι να τα επιμηκύνουμε, έτσι μπράβο, γιατί εγώ αυτό το οποίο τότε είχα, αυτό το πρόσωπο, από τη στιγμή που έχει τα εχέγγυα να μας κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη, γιατί, ξέρετε κάτι, άμα θέλατε να κάνουμε λίγο έτσι πράγματα εγκρυπτό, θα μπορούσαμε να μην έχουμε πάει και να μην το έχουμε κάνει με τη συγκεκριμένη διαδικασία, να έχουμε πάει σε μια τρίτη εταιρεία. Αλλά εγώ είμαι απόλυτος οπαδός της διαφάνειας. Δεν τα ακούω? Καθόλου. Ούτε επιμερών σας. Λοιπόν, να τελειώσω λοιπόν, να τελειώσω την ιστορία. Ο κύριος... Κάνατε πρόσκληση ενδιαφέροντος για αυτούς που φεύγουν. Δεν έχει τον λόγο ο κύριος Κοντονής. Βεβαίως και κάναμε. Και είναι οι συγκεκριμένες μελέτες. Είναι μελέτες πόσο είναι των 10.000? 12.000 και είναι απευθείας ανάθεσης. Είναι απευθείας ανάθεσης. Και η απευθείας ανάθεση των συγκεκριμένων μελετών γίνεται με την κατάθεση τριών προσφορών. Αλλά ξέρετε, αφήστε με να τελειώσω. Όχι, δεν θα κάνετε τώρα. Αφήστε με να τελειώσω. Σε λίγο. Γιατί χαίρεται ο κύριος Δόγκας και έβγαλε λαγό. Έβγαλε λαγό από το καπέλο. Λοιπόν, προχωρήστε κύριε Δημάρχε. Συνεχίζω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κοντονής. Το τίμημα είναι χαμηλό, νομίζω σας απάντησα. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι το τίμημα είναι χαμηλό. Το τίμημα δεν το καθορίζουμε εμείς, ούτε το ελέγχουμε εμείς. Εμείς ξέρετε τι ελέγχουμε? Ελέγχουμε αν η συγκεκριμένη επένδυση η οποία θα γίνει ή δεν θα γίνει, θα επηρεάσει, θα υποβαθμίσει ή θα αναβαθμίσει την περιοχή μας. Αυτό και μόνο ελέγχουμε. Τα υπόλοιπα τα ελέγχει η εκλεγμένη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Αν υπήρχαν καλύτερες προτάσεις, γιατί δεν κατατέθηκαν? Όχι, δεν συμφωνώ με τα 400. Αλλά σήμερα, από τη στιγμή που πουλιέται σήμερα, δεν υπάρχει άλλη με 800. Ποια? Πού, αυτό εσείς που το ξέρετε αυτό? Δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή τη συζήτηση όμως. Πού το ξέρετε? Για ξαναφέρετε το μου, το λέμε στο βίντεο. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ της αστικοποίησης του Δήμου μας και πριν τις εκλογές και τώρα. Και όντως είσαστε, γιατί είστε πίσω. Λοιπόν, να συνεχίσω. Είμαστε σε τρικυμία εγκρανίου, οπότε άστο, μην το συζητάς. Λοιπόν, αναργυρούντος. Στην Αναργυρούντος έχουμε μια έκταση 1.700 μέτρων και έχουμε και δυνατότητα αυτή τη στιγμή και ελέγχουμε τη διαδικασία να κάνουμε μια ανταλλαγή με κάποια άλλη έκταση 1.000 μέτρων που έχει ο Δήμος, ούτως ώστε αυτοί τα 1.700 μέτρα να γίνουν μεγαλύτερα, να γίνουν 2.800. Και ναι, πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε χώρο για να μπουν τα συνεργεία. Ο μόνος χώρος που οι χρήσεις γης επιτρέπουν κατασκευή συνεργείων είναι επί της λεωφόρου ή οδού Αναργυρούντος ή και στη λεωφόρο Βάρης, στη δημοτική ενότητα Βάρης, γιατί αυτά επιτρέπουν οι χρήσεις γης. Δεν επιτρέπεται ούτε στη Βούλα από τις χρήσεις γης, ούτε στη Βουλιαγμένη. Σήμερα εκεί που είναι τα συνεργεία είμαστε παράνομοι. Είμαστε με τον όρο να απομακρυνθούμε άμεσα από εκεί, έχουν επιβληθεί από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος πρόστιμα, που συνεπάγεται λοιπόν ότι ο Δήμος,
ο νοικοκύρης δήμος, όχι αυτός ο δήμος που σηκώνει το χαλί και ρίχνει από κάτω τα προβλήματα, οφείλει να ψάχνει να βρει εναλλακτικές. Ψάχνουμε λοιπόν και σήμερα πάλι, σήμερα είχαμε 2 ώρες το μεσημέρι μια σύσκεψη μέσα με τους περιβαντολόγους οι οποίοι ελέγχουν, με την ΙΔΟΜ, ούτως ώστε να ελέγξουμε όλα τα μέρη, καθότι το πρόβλημα του Δήμου ξέρετε πότε θα υπάρξει. Θα υπάρξει όταν ο Δήμος δεν καταφέρει να έχει αμαξοστάσιο, δεν καταφέρει να έχει μεταφόρτωση, δεν καταφέρει να έχει συνεργείο και θα πάθει αυτό το οποίο έχει πάθει ο φίλος μου ο Παντελής ο Ξεραδάκης, ο δήμαρχος της ψυχικού και Φιλοθέης, ο οποίος μου λέει ο άνθρωπος δεν έχω μου λέει αμαξοστάσιο, δεν έχω συνεργεία και ξέρεις τι κάνω μου λέει, πηγαίνω μου λέει σε διάφορους δρόμους άλλη μέρα, άλλη, αλλού την Τρίτη, αλλού την Τετάρτη, αλλού την Πέμπτη και παρκάρω τα απορριμματοφόρα μέσα στον αστικό ιστό. Και ποιος έχει συνάδελφο? Και λέω, πράγματι, του λέω, φίλε Παντελή, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν ολιγορήσουμε ακόμα περισσότερο και το ένα μας ξυνίζει, το άλλο μας βρωμάει, έχουμε 2 φίλους που μένουν δίπλα, έχουμε 3 ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρ της προστασίας της μπεκάτσας του βουνού και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα φτάσουμε ποτέ να δίνουμε λύση στα προβλήματα της περιοχής μας. Θα συνεχίσουμε. Για ποιο λες? Αυτό λέω. Οι καταγγελίες αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η μεταφόρτωση που υπάρχει πάνω στην Βούλα έχει τελειώσει. Έχουν υποβληθεί για πρόστιμα. Έτσι, μπράβο. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε αυτή τη στιγμή, παίρνουμε μικρές πρόσκαιρες αδειοδοτήσεις χρονικού ορίζοντα ενός έτους και προσπαθούμε να βρούμε μόνιμες λύσεις. Και οι μόνιμες λύσεις είναι εκεί. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Το είπα και όταν μιλούσαμε πάλι με τον κύριο Κοντονή για το περιβόητο 23 στρέμματα στη Βουλιαγμένη, που είχε πει τότε ο κύριος Κοντονής το όχι του Μεταξά για τα σχέδια του Δήμου εκεί. Όταν μιλάμε για σύγχρονες εγκαταστάσεις εν έτη 2016-2018, μιλάμε για... Αναδιπλώθηκες και εσύ. Δεν αναδιπλώθηκα. Ξέρεις για ποιο λόγο αναδιπλώθηκα? Όχι, να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί αναδιπλώθηκα. Θα σου πω και γιατί αναδιπλώθηκα. Αναδιπλώθηκα γιατί όταν μιλάμε για εγκαταστάσεις εν έτη 2016 και 2018 σε ένα προάστιο σαν το δικό μας, μιλάμε για υπόσκαφες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν προκαλούν ούτε οπτικό, ούτε ηχητικό, ούτε περιβαλλοντολογικό ρήπο. Όταν λοιπόν πας να φτιάξεις υπόσκαφη εγκατάσταση εκεί που είναι νταμάρι, όπου έχει γρανίτη, θέλεις τουλάχιστον πενταπλάσιο κόστος, εδώ είναι ο Δημήτρης και είναι μέρος της δουλειάς του, για να μπορέσουμε να εξκάψουμε και να δημιουργήσουμε υπόσκαφες εγκαταστάσεις. Αν ο κ. Κοντονής και οι υπόλοιποι της Βουλιαγμένης έλεγαν ότι επειδή εμείς δεν θέλουμε τις εγκαταστάσεις εδώ γιατί είναι σκουπίδια, επειδή είμαστε Βουλιαγμένοι, θα σου έλεγα εγώ ότι θα γινότανε. Αλλά αυτό το οποίο είπε, ουσιαστικά το είπε ο ίδιος, το άκουσε ο ίδιος. Εμείς πήγαμε εκεί, είδαμε γεωλογικά τι έχει από κάτω και μας είπαν οι ειδικοί ότι εκεί δεν μπορούμε να σκάψουμε και να φτιάξουμε υπόσκαφη εγκατάσταση αν δεν έχουμε για εξκαφές 2 εκατομμύρια. Δεν έχουμε για 2 εκατομμύρια για εξκαφές. Μέχρι φουρνέλα θέλει εκεί πέρα. Νταμάρι ήτανε. Μόνο φουρνέλα. Θέλει φουρνέλα τα 23 στρέμματα. Είναι γενική κατοικία. Ναι, ναι. Αυτή εντωμεταξύ, και να το πω και αυτό, επειδή και εμένα μένουν πολλοί φίλοι μου εκεί κοντά και με πιάσανε, μου λένε Δήμαρχε, τι γίνεται, θα βάλεις εδώ πέρα τα συνεργεία. Λέω, παιδιά, μην ανησυχείτε, μελετάμε κάτι όμορφο, νοικοκυρεμένο, υπόγειο. Γιατί, μου λέει, μας φέρει τα συνεργεία. Εμείς πήρθαμε, λέει, και αγοράσαμε τα σπίτια μας, λέει, εδώ το οικόπεδά μας. Συγγνώμη, κύριε παιδιά, τα αγοράσατε όταν γνωρίζατε ότι το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο ήταν γενικής κατοικίας, όπου μπορούσαν να γίνουν και συνεργεία και εργαστήρια χαμηλής όχλησης και οτιδήποτε γενική κατοικία συμπεριλαμβάνει. Δεν ήρθε κάποιος να εγκαταστήσει μια καινούρια διαδικασία χρήσεων και να πράγματι να επιβαρύνει τους ανθρώπους. Τώρα, χορηγίες από πού ψωνίζουν, είπε ο κύριος Κοντονής. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι, επειδή έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και για να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί, θα έρθουν
οι 6 ή 7 μελέτες με τα ονόματα των χορηγών, με τις προδιαγραφές των μελετών που έχει θέσει η τεχνική υπηρεσία και με τους αναδόχους που έχουν επιλέξει οι χορηγοί, τα οποία θα εγκριθούν από μας για να μπορέσουν πλέον οι μελετητές να μπουν και να αναλάβουν το μελετητικό τους έργο. Συγχρόνως, οι μελέτες αυτές οι οποίες θα γίνουν και θα πληρωθούν από χορηγούς, θα γίνουν από μελετητικά γραφεία, νομίζω πολύ σοβαρά, θα έχουν η κάθε μια από τις μελέτες συγκεκριμένο μηχανικό του Δήμου που θα παρακολουθεί την εξέλιξη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν δώσει οι υπηρεσίες. Εγώ αυτό σημείωσα πέρα, χορηγίες, από πού ψωνίζουν οι χορηγοί. Αυτό ρωτήσω. Μιλάει για τριγωνικές συνταγές. Όχι, λέω, εγώ κατάλαβα, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις μελέτες, ποιος τους έχει επιλέξει. Όχι. Εγώ σε αυτό απάντησα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει το εξής. Όταν αγοράζεις ένα πράγμα, ναι, κάπου και το κάνεις δωρεάν στο Δήμο, αυτό το πράγμα, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να ξέρω ποιος το κατέβασε και ποιος το πούλησε στο δωρητή. Ναι, αυτό είναι, ποιος είναι το μελετητικό γραφείο. Όχι, το πράγμα που αγόρασε. Ποιο πράγμα αγόρασε. Σου λέει ότι εσύ έχεις ένα κολλητό σπίτι και ένα μαγαζί. Γιατί αγοράσαμε κανένα πράγμα. Κάποιος αγοράζει από το μαγαζί. Τι εννοείτε, μην μιλάτε συνθηματικά. Δηλαδή, αν αγοράσαμε μακαρόνια, ποιος τα έφτιαξε. Πάνε σε κολλητή σου, τα παντώνουν και παίρνουν πράγματα και τα κάνουν δωρεάν. Αυτό λέει. Κάνει κάποιος δωρεάν στο Δήμο 10 ποτήρια. Αυτό λέει. Από πού τα πήρε. Ό,τι θέλει, εγώ νομίζω πάντως. Ό,τι. Ξέρετε, κάνουμε ό,τι ακριβώς ορίζει η νομοθεσία. Επακριβώς. Ό,τι. Σου λέει ότι πάει σε ένα μαγαζί που είναι δικό σου τον Γεωργουλόπουλο και παίρνει πράγματα για να τα δώσει στο Δήμο. Καλά, φτάνει. Απάντησε, ο Δήμαρχος θα το απαντήσει λοιπόν, στο επόμενο συμβούλιο. Όταν καταλάβει τι εννοείται. Αυτό δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι. Γιατί δεν το λες ξεκάθαρα, ρε φίλε, από ποιο μαγαζί πήρανε τι πήρανε. Έτσι. Πού τα πού. Αν τα αγόρασε ο δωρητής τα 10 ποτήρια, πώς έτσι. Μάλιστα. Αυτό μέρος του συμβουλίου. Από πού. Ναι. Εγώ ξέρετε, σε υλικό δεν παίρνω, έχουμε πάρει, σε μελέτες παίρνουμε. Τις μελέτες παίρνουμε, έχουμε πάρει καμιά άλλη χορηγία. Έχουμε πάλι κάποιες χορηγίες για κομπιούτερ, αυτά από κάποιους χορηγούς και τα σχολεία για αποδοχή δωρεάς γνωρίζουν τα νομικά πρόσωπα που έχουμε. Και εγώ έφερα ένα κομπιούτερ. Μάλιστα. Λοιπόν, για αυτά τα οποία είπε ο κ. Βαλάντας για να τελειώσουμε, όπως είπα για τους ελέγχους, δεν είναι δειγματοληπτικοί, είναι στοχευμένοι έλεγχοι και έγιναν από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων. Νομίζω ο Σονούπο, σήμερα το συζητάγαμε μάλιστα σήμερα το πρωί, ο Σονούπο θα έχουμε την απάντηση των, τώρα για την παιδική χαρά του Μεγάλου Καβουρίου. Η παιδική χαρά του Μεγάλου Καβουρίου, να ξεκινήσω από αυτήν, είναι μια παιδική χαρά η οποία εγκαταστάθηκε με την δημιουργία του έργου πριν από 1,5 χρόνο, η οποία όμως δεν ήταν πιστοποιημένη σύμφωνα με τα στάνταρς του, πώς λέγεται αυτός ο οργανισμός, του ΕΒΕΤΑΜ, και δεν θα μπορούσαν τα παιχνίδια τα οποία μπήκανε, παρότι ήταν επίκαιρη η κατασκευή, δεν θα μπορούσαν να πάρουν πιστοποίηση. Η λογική λοιπόν είναι ότι απομακρύνθηκαν κάποια από τα παιχνίδια αυτά από το καβούρι και θα μπουν καινούργια μέσα στη μεγάλη αυτή προμήθεια την οποία έχουμε τώρα των 500.000 που δημοπρατήθηκε και τα οποία θα λειτουργήσει, πιστεύω, πρέπει να είναι στη δεύτερη φάση ευθυρικό. Καταρχήν ξεκινάει να φτιάξουν την περίφραξη τώρα. Η περίφραξη του. Για να μπορέσει να πάρει πιστοποίηση για τι παιδικέ χαρέ, πρέπει υποχρεωτικά να φτιαχτεί πιστοποίηση. Περίφραξη. Τα καινούργια παιχνίδια. Επίση υπάρχει μία στη Λιτού και Βάκου που είναι μετά την αεροπορία, εκεί το γωνιακό, όπου έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Μπράβο. Γιατί έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Διότι εκεί είχαμε κάνει την εξής πρωτοτυπία. Είχαμε βάλει κάγκελα από μπροστά, αλλά δεν είχαμε βάλει κάγκελα από πίσω. Ποιοι ήταν εμείς? Ο Δήμος, ρε παιδί μου. Α. Ο Δήμος είχε κάγκελα από μπροστά, αλλά δεν είχε κάγκελα από πίσω. Με αποτέλεσμα, τα βγάλαμε αυτά, είναι στη δεύτερη φάση, νομίζω αυτή η στήλη είναι στην τρίτη φάση. Στην τρίτη φάση, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η. Το 16 θα γίνει δηλαδή. Θα γίνει μέσα στο 16, ναι. Αλλά θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Και υπάρχει και άλλη μια παιδική χαρά, η οποία θα φτιαχτεί τώρα δίπλα στα γήπεδα, γιατί εκεί που είναι τα γήπεδα και η παιδική χαρά επί της παραλιακής λεωφόρου, έχουμε άλλο θέμα, ότι ή θα πρέπει να καταστρέψουμε τα γήπεδα,
Γιατί δεν επιτρέπεται για να πάρεις πιστοποίηση να έχεις γήπεδο και παιδική χαρά στον ίδιο χώρο. Χρειάζεται αυτά να είναι ξεχωριστά. Συνεπώς, ή θα βάλουμε, πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένο διαχωριστικό. Όχι κάγκελο, θέλει σηματόπλαιο μέχρι πάνω. Για να μην περνάνε οι μπάλες και χτυπήσουν τα παιδιά. Σκέφτομαι ότι δεν θέλει, θέλει σηματόπλεγμα. Ή θα πρέπει να καταργήσουμε αυτό το μπασκετάκι και να το κάνουμε απλά, πώς το λένε, να το κάνουμε μόνο παιδική χαρά. Τέλος για τις λάμπες. Οι λάμπες έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο τελικά οι υπηρεσίες κατάφεραν με το πολύ κόπο να ανακαλύψουν, ότι οι λάμπες οι οποίες μας ήρθαν από τον προμηθευτή που μας ήρθε, ο οποίος με ένστασή του, νόμιμη ένσταση, κατέβασε τις προδιαγραφές οι οποίες είχαν βάλει οι υπηρεσίες, έφερε λάμπες οι οποίες ήταν ποιότητας πολύ κακής, ήταν πιστοποιημένες μεν κατά CE, κατά Ευρωπαϊκή Ένωση, κατασκευασμένες στην Κίνα, από τις οποίες αυτές συγκεκριμένες όμως, Διονύση, από τις τέσσερις που βάζαμε, οι τρεις καιγόντουσαν μέσα στο πρώτο 48ωρο. Έγινε, ανεβρέθη τέλος πάντων το τι ακριβώς συμβαίνει, εκλήθη ο συγκεκριμένος μελετητής, αυτή τη στιγμή μας δίνει λάμπες οι οποίες είναι παλαιών προδιαγραφών, δηλαδή έχει καλά αποτελέσματα. Πιστεύω θα καταφέρουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα αιτήματα με τις λάμπες που ήδη έχουμε πλέον αποθηκεύσει και αγοράσει, καθότι η μεγάλη προμήθειά μας θα γίνει το Φλεβάρι και θα έχουμε τις λάμπες αυτές τις καινούργιες χρονιάς τον Απρίλιο. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν. Ήτανε Σιλβάνια και Σιλβάνια, η οποία όμως, είπαμε, από τις τέσσερις λάμπες, οι τρεις λάμπες στο τριήμερο πάνω. Ήτανε η παρτίδα χαλασμένη. Όλες τις λάμπες, τα υπολογιστές και τα παπούτσια, τα πλουτιά φτιάχνουν γύρω στην Κίνα. Μάλιστα. Δεν έχετε καμία, το φτιάχνουν. Λοιπόν. Τελείωσα. Κύριε Δήμαρχε, έχει γίνει μία πρόταση, έχει... Να δευτερολογήσετε, όχι δεν μπορείτε. Δεν έχουμε, μόνο ο κύριος Δόγκας που είχε ζητήσει επροσωπικού. Επιπροσωπικού λοιπόν. Ωραία, επιπροσωπικού. Έχετε ένα λεπτό να μας εξηγήσετε. Ένα λεπτό να μας εξηγήσει. Τι έκανα. Ναι, κυρία Ματόπουλε, έχετε ένα λεπτό να μας πείτε. Θέλω να αναφερθώ στο το δικό μας το δελτίο τύπου. Δεν ήταν ανυπόστατο, όπως άφησε να φανεί ο Δήμαρχος. Εμείς αναφερθήκαμε στην αρχική του άποψη ότι και 100 κατοικίες αποτελούσαν μια υγιή και καλή επένδυση για τον τόπο μας, το οποίο το είχε πει την περίοδο του 2013 που γινόταν η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπορείτε να μας βρείτε αυτό. Κατά δεύτερον, να ολοκληρώσω γιατί έχω μόνο ένα λεπτό. Κατά δεύτερον, θέλω να πω ότι όλο μας το κείμενο είναι εμπεριστατωμένο και αναφέρεται σε σημεία των αποφάσεων του ΣΤΕ και δημοσίων εγγράφων, τα οποία υπάρχουν όλα αναρτημένα στο blog μας. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο που να μην υπάρχει στήριξή του με δημόσιο έγγραφο. Άρα είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο. Δεν ζητάμε να κάνουμε επανεστατική γυμναστική, ζητάμε ενημέρωση του πολίτη, πράγμα το οποίο τα αποκρύπτει η κεντρική διοίκηση. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας για αυτό το λόγο. Δεν πήραμε καμία απολύτως επιβεβαίωση ότι θα έχουμε γνωστοποίηση εγκαίρως του ΣΚΑΔΑ για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να. Πού την κάνατε αυτή την παράσταση? Αυτά θα δημοσιοποιηθεί όταν θα αποφασίσει η κίνηση. Για το τίμημα δεν αναφερθήκαμε ποτέ. Δεν μας ενδιαφέρει το τίμημα. Η μεθοδολογία της εκποίησης μας ενδιαφέρει. Το ότι εκποιείται μαζί με τα αρχεία φαίνεται ξεκάθαρα στην διερεύνηση που έκανε ο οικονομικός εισαγγελέας με πόρισμά του και αναφέρεται ξεκάθαρα. Το λέει το προχθεσινό δελτίο τύπου των αρχαιολόγων ξεκάθαρα. Και αυτά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό το δελτίο τύπου. Και μάλλον θα ήθελα να προσέξετε μόνο την τελευταία παράγραφο αυτού του δελτίου τύπου. Την τελευταία παράγραφο, κύριε Ματόπουλε. Δεν είστε αφελείς. Διαβάστε την τελευταία παράγραφο των αρχαιολόγων. Την έχω κάνει αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Σας λέω ξεκάθαρα ότι είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο και δεν
Δεν μπαίνω στο. Είναι συνδικαλιστικό όργανο των αρχαιολόγων αυτό. Τα αιτήματά του τα διαβάσατε. Εμένα με ενδιαφέρει. Του συλλόγου αρχαιολόγων τα αιτήματα τα διαβάσατε. Εμένα με ενδιαφέρει η παρατήρησή του σε επιχείρηση. Συγγνώμη που επεμβαίνω, δεν θα έπρεπε. Αλλά του συλλόγου αρχαιολόγων, αφού μας παρουσιάζει όλο αυτό την καταστροφή του αστέρα της Βουλιαγμένης, ξέρετε τι ζητάει. Ζητάει να μην τους πάρουν και δικαίως οι άνθρωποι, ανησυχούν για τη δουλειά τους, να μην τους πάρει την αρμοδιότητα και να τη δώσει σε άλλα όργανα τα οποία φτιάχνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι το πρόβλημα των αρχαιολόγων. Και δικαίως των ανθρώπων, γιατί ετοιμάζονται να τους παραδώσουν. Χρόνο θα μπορούσα να σας απαντήσω, αλλά δυστυχώς δεν το δέχω. Λοιπόν, έτσι είναι όμως. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν ξέρατε το νομοθέτημα το οποίο αναφέρονται οι αρχαιολόγοι, θα ξέρατε ότι θα μπορούσαν να είναι σε περίπτωση που δεν στελεχωθούν από αρχαιολόγους και από φιλολόγους απλούς. Έτσι λέει το νομοθέτημα. Απαράδεκτο το νομοθέτημα. Λοιπόν, απαράδεκτο είναι οι άνθρωποι. Μην επιτρέπουμε τις υποθέσεις του Δήμου να τις χρησιμοποιούν όμως συνδικά τα εργαζομένα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τώρα. Εμείς αναφερόμαστε ότι πρόκειται για μια ισό. Έχει διακόψει αυτό. Συγγνώμη. Δεν θα σας διακόψουμε άλλο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Συνεχίστε. Συζητάμε ότι πρόκειται για μια ισόδια πώληση που είναι η μοναδική απόλυση εκποίησης του ΑΕΠΕΔ. Αυτό δεν έχει σημειωθεί. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους αρχαιολογικούς χώρους, οπωσδήποτε τη δασική περιοχή και ολόκληρη την παραλιακή παράκτια ζώνη. Ο αποκλεισμός είναι καθολικός. Σήμερα το μεσημέρι, 4 παρατέταρτο, έδωσα συνέντευξη το κανάλι TV SEC, μεγάλους δημοσιογράφους, επί μία ώρα και ζήτησα για να μπω στον αρχαιολογικό χώρο για να δώσω συνέντευξη εισιτήριο. Αυτά που λέτε ότι δεν ζητάνε εισιτήριο είναι ψευδή. Το κατέγραψε το γαλλικό κανάλι και θα το δείξει και θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλοι. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Ματόπουλο. Ο κύριος Δόγκας έχει το λόγο πάλι. Ένα λεπτό έχετε, κύριε Δόγκα. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε εμάς αναφερθήκατε. Προσωπικού. Ναι, προσωπικού για τις παροφολογίες. Ναι. Μπράβο, ναι. Είναι επίσης συντεταγμένο πάρα πολύ σωστά και δομημένο μέσα το έγγραφο και η ανακοίνωση. Επίσης, οι κόκκινες γραμμές που βάζουμε, πιστεύω ότι είναι εθνικό το θέμα και οποιοδήποτε Έλληνας πραγματικά αυτά τα πράγματα σε αρχαιολογικούς χώρους δεν θα τα ήθελε να γίνουν ή θα ήθελε τουλάχιστον να υπάρχουν αυτές οι κόκκινες γραμμές. Δεν μιλήσαμε κι εμείς ποτέ κατά της επένδυσης, αν πρόκειται να ανακαινήσουν όλο το ξενοδοχείο το υπάρχον και όχι να χτίσουν πάνω σε έναν αρχαιολογικό χώρο, γιατί είναι οι αρχαιερατικοί τάφοι και κατοικίες στον υπόλοιπο χώρο. Δεν είναι μόνο ναός. Έτσι, όπου και να σκάψουν αυτοί οι άνθρωποι, θα βρουν αρχαία από κάτω. Κανονικά. Και θα είναι τελικά αποκλεισμένα. Οπότε, πραγματικά, σας παρακαλώ την παροφολογία να το πάρετε πίσω, γιατί κάνουμε προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εσείς, πραγματικά, καθυστερείτε σαν δημοτική αρχή να ενημερώσετε. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Ιδρούσα και γι' αυτό το συνέδεσα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Θα μπορούσατε να έχετε ρωτήσει από πιο πριν, έχετε πάει από τις 30 του μηνός, να δείτε το τι γίνεται για το ΣΚΑΔΑ. Και το βίντεο που έχω ανεβάσει και σας ερωτώ μετά πριν από ένα χρόνο. Για το προηγούμενο, για την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ποια είναι η άποψή σας, ήσασταν κατηγορηματικός ότι είστε υπέρ της επένδυσης ακριβώς όπως το έλεγε και όπως το λέει ο κ. Ματόπουλος. Εγώ δεν θέλω τα 100 σπιτάκια. Δεν τα θέλω. Θέλουν να κινήσουν τον αστέρα, μα το θέλουν, και να βγάζουν ένα χιλιάρικο το δωμάτιο. Την ημέρα, όλα τα δωμάτια, άμα θέλουν να κάνουν τέτοια επένδυση και να μας βοηθήσουν. Γιατί μετά από 40 χρόνια που λένε θα μας τα δώσουν αυτά τα πράγματα πίσω, έτσι, το οποίο δεν το καταλαβαίνει κανένας, θα έχουν ρημάξει όπως αστέρας. Και θα δώσουμε για άλλα 40 χρόνια σε κάποιους άλλους μάγκες. Έτσι, οι αρχαιολογικοί χώροι πρέπει να προστατεύονται και οι παροφολογίες είναι οποιοδήποτε, έτσι, είναι αντίθετος ή είναι πολιτής των συμφερόντων των Τούρκων και των Αράβων. Ωραία, ολοκληρώσατε. Αυτό. Ευχαριστούμε. Μπορούμε νομίζω. Α, ξέχασα. Ναι, ένα λεπτό. Γιατί, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Να μην ξεχάσω ότι έχουν προσέλθει εδώ και πολλή ώρα. Απλώς δεν ήθελα να διακόψω ο κύριος Καγιώργης και η κυρία Μπραϊμιώτη. Νομίζω ότι, μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας όλοι. Τις φοβίες, τις ανασφάλειες οι οποίες υπάρχουν, όταν νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Αλλά μου ζήτησε ο κύριος Δόγκας να πάρω πίσω τα λεγόμενά μου περί μπαρουφολογίας. Θα τα πάρω πίσω όταν πάρετε κι εσείς πίσω την έκφραση που χρησιμοποιήσατε σήμερα στη συνέντευξη τύπου την οποία κάνατε, ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι φλίαρος, πολύ φλίαρος, χωρίς να λέει τίποτα. Όπως επίσης και το ότι γνώριζα, λέει, ακούστε, τώρα, ναι, να μάθετε πράγματα, ότι θα πουληθούν οι φλέβες και το απέκρυψα από τους πολίτες της χώρας. Η λογική, λοιπόν, του κυρίου Δόγκα να φτιάχνει ανθιποειδησούλες
ανθυποειδησούλες για να μπορεί να επιπλέει της επικαιρότητας χρησιμοποιώντας θέματα και δεν του βγαίνουν κιόλας. Είδατε τι έλεγε και τι έγραφε για την Ιδρούσα. Τελικά η Ιδρούσα τελικά δεν του βγήκε. Τώρα πάει να επενδύσει όλα τα λεφτά, τα ρέστα του, παίζει τα ρέστα του, στον Αστέρα. Πάλι δεν θα του βγει. Και μετά θα βγει και θα λέει ευτυχώς που ήμουν κι εγώ και άνοιξα το θέμα. Δηλαδή, εδώ σ' αργεί. Λοιπόν, προχωράμε στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πού είναι το...